Φίλες και φίλοι, χαιρετίσματα από την κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό, όπου θα παρακολουθήσουμε ζωντανά σε πολύ λίγο τον τέρπι της 8ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και την Πετρολίνα ΑΕΚ. Θα πούμε πολλά περισσότερα το παιχνίδι σε λίγο, όμως πρώτα πάμε στους βοηθούς προπονητές, οι οποίοι είναι δίπλα μας έτοιμοι για τις δηλώσεις, ξεκινώντας από τον Στέλιο Γρηγορίου, τον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας της Πετρολίνα ΑΕΚ. Coach, σήμερα αντιμετωπίζεται τον Απόλλωνα στον τέρπι κορυφής. Πού θα κρυθεί το σημερινό παιχνίδι, σε ποιο τομέα έχετε προετοιμαστεί εσείς για να αντιμετωπίσετε τον Απόλλωνα? Κοίτα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω σε όλους τους Κυπρίους πολίτες κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, προπάντως των πολιτών Λεμεσού και Πάφου. Τώρα για το πλάνο, εντάξει, είναι coach εδώ, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά εντάξει, σίγουρα Απόλλωνα είναι μια ομάδα που στηρίζεται μέσα στη ρακέτα, έχει 50 πόντους στη ρακέτα, έχει δύο απίστευτους ποιοτικά ψηλούς, είναι εκεί που πρέπει να προσέξουμε. Και στην αντίπερα όχθη πρέπει να τρέξουμε το γήπεδο, επειδή όντως πλέον 37 χρονών αργεί να τρέξει πίσω, πρέπει να δεχτούμε τα γκάρτς μας που είναι καλύτερα, πιο ποιοτικά. Και σήμερα έχει τον Ντεζόν Ντέιβις, πρώτη εμφάνιση της ομάδας μετά από πολύ καιρό με τρεις ξένους. Πόσο να αλλάζει αυτό την ομάδα σας? Κοιτάξτε, σίγουρα πλέον 5 παιχνίδια τώρα παίζαμε με δύο ξένους, με δύο ψηλούς μόνο. Αναγκαζόταν ο Σιτζόπουλος να παίζει στο 4. Τώρα έχουμε τρεις ψηλούς που μπορούν να μας δώσουν. Μπορούν να μας δώσουν περισσότερες ανάσες, περισσότερη εμπειρία στο γήπεδο, δύναμη, rebound, ο οποίος Κοντεζόι είναι ένας δυνατός παίχτης, αθλητικός, που θα μας βοηθήσει στα μέγιστα και στο rebound και στην άμυνα με μεγαλύτερους αθλητές. Ωραία, coach, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιος Γρηγορίου, βοηθός προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ. Και πάμε αμέσως στην κυρία Κάλια Παπαδοπούλου, εκ των βοηθών προπονητών του Απόλλωνα Λεμεσού. Κάλια, σήμερα παίζεται με την Πετρολίνα ΑΕΚ, ντέρπι κορυφής. Ρώτησα τον coach πού θα κρυθεί το παιχνίδι. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά και δεν ξέρω αν στήσατε εκεί το αυτή. Εσείς πού θα επικεντρωθείτε στο game plan σας σήμερα? Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Εύχομαι να γίνει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και ο κόσμος που μας βλέπει να το ευχαριστηθεί. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν και είχαμε κάποιους τραυματισμούς στις τελευταίες στιγμές, όπως του Εύζωνα και κάποια προβλήματα με τον Φίλιππο τον Τίνκα στο στρατό, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κερδίσει ενέργεια στον προσωπικό εγωισμό των παιχτών. Και η ΑΕΚ έχει πολύ εμπειρία ομάδα στους Κύπριους παίχτες. Αν μπορέσουμε να το σταματήσουμε το περιφερειακό σου της ΑΕΚ, νομίζω έχουμε μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ένα στοιχείο που προσέχουμε από τα ρόστερ είναι το μικρότερο ρόστερ που έχει ο Απόλλωνας. Μόλις 8 παίχτες στη διάθεση του coach, εκ των οποίων ένας νεαρός. Αυτό πώς μπορείτε εσείς ως προπονητική ομάδα να το αντιμετωπίσετε στο παρκέ και να το μετατρέψετε σε λιγότερο μειονέκτημα από ό,τι είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, Ηρόδοτε, μια ομάδα να προετοιμάζεται και να είναι έκπληξη κάθε φορά, κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο, που παίζει 5-5. Δεν το έχουμε εμείς στην προπόνηση να είμαστε 10 άτομα, είμαστε 9-8 και είναι και ένα παιδί που μας βοηθάει. Οπότε είναι έκπληξη κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι, τι θα αντιμετωπίσουμε. Coach, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλία Παπαδοπούλου, βοηθός προπονητή του Απόλλωνα. Ακούσαμε τους δύο assistant coach. Πάμε στο μοναδικό μας διάλειμμα για να ετοιμαστούμε και εμείς να ξεκινήσουμε με το υπόλοιπο pre-game του αγώνα. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, επιστροφή στην κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό, όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το ντέρπι της 8ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πετρολίνα ΑΕΚ, τις δύο ομάδες που προπορεύονται στην βαθμολογία. Πάμε να δούμε τα ρόστερ των ομάδων, ξεκινώντας από την γηπεδούχο ομάδα του Απόλλωνα, του κύριου Φώτη Ταγιανού. Είναι με τους Γκόρντον Άλεν, Ραφαήλ Ελευθερίου, τον Τζόι Ντόρση, Γεωργίου Μάρκου, Τίνγκα, Εύζωνα, ο οποίος είναι τραυματίας, ενδέχεται να μην αγωνιστεί σήμερα, και τον Ιωαννίδη, μικρό το ρόστερ του Απόλλωνα, όπως μας είπε και η κυρία Κάλια Παπαδοπούλου, ένα θέμα που έχουν στην ομάδα. Από την άλλη, η Πετρολίνα ΑΕΚ του Νικόλα Παπαδοπούλου με τους Σνάιντερ, Μάριο Γεωργίου, Κουτούρη, Λουκά, Σιζόπουλο, Αλεξάνδρου, Οκμπέιντε, Ντέιβις, ο οποίος κάνει ντεμπούτο σήμερα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και με τη φανέλα της ΑΕΚ, Ιάκωβος Παντελή, ο Γιάννης Γιαναράς και ο Ροβέρτο Μαντοβάνη. Αυτά είναι τα ρόστερ των δύο ομάδων. Εσείς βλέπετε το γενικό πλάνο του γηπέδου με τους τρεις διαιτητές στο βάθος, έτοιμες οι ομάδες για την παρουσίαση, όπως είναι
οι κανονισμοί σύμφωνα με τους τηλεοπτικούς, όταν είναι ένας αγώνας τηλεοπτικός. Εδώ ο προπονητής, ο Ελλαδίτης του Απόλλωνα, ο κ. Φώτης Τακιανός. Στα αριστερά του, δεξιά βλέπετε εσείς, λίγο εκτός πλάνου, είναι η Κάλια Παπαδοπούλου. Η θρυλική Κάλια Παπαδοπούλου, η μοναδική γυναίκα που κοούτσαρε γυναική, αντρική ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, προπονητής της Πετρολίνα ΑΕΚ. Ένας νεαρός, αλλά με αρκετά χρόνια εμπειρία πλέον, coach, με πολύ καλή, πολλά καλά αποτελέσματα σε όσες ομάδες δούλεψε. Ο Ηλίας Κουνελές, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, ο crew chief στο βάθος εκεί, να τον βλέπετε με την πλάτη στην κάμερα, και δίπλα του, δεξιά του, αριστερά όπως βλέπετε εσείς, ο κύριος Βλαδίμηρος Ζάνεφ, και δεξιά στην εικόνα μας ο κύριος Παντελής Βασιλείου. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Οι παίχτες πάνε για τα τελικά λεπτά της προνθέρμασης τους. Ένα παιχνίδι λοιπόν, όπως είπαμε, ντέρπι κορυφής. Οι δύο ομάδες που προπορεύονται στην βαθμολογία του πρωταθλήματος. Δύο ομάδες που μέχρι στιγμής έχουν δείξει εξαιρετικά στοιχεία. Η Πετρολίνα ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση στην βαθμολογία, αν και έχει μία ήττα περισσότερο, έχει ρεκόρ 5-2 η Πετρολίνα ΑΕΚ. Ενώ ο Απόλλωνας έχει ρεκόρ 5-1, με την βαθμολογία όπου δίνεται και ένας βαθμός στην ήττα. Η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση, ο Απόλλωνας στη δεύτερη. Ένας αγώνας περισσότερο για την ομάδα της Λεμεσού, λόγω του ότι το πρωτάθλημα της ΟΠΑΠ Basket League της σεζόν 2020-21 διεξάγεται με 9 ομάδες. Ο Απόλλωνας που προέρχεται από μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου εκτός έδρας. Είχε ρεπό την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η ΑΕΚ επίσης αγωνιστήκε με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου 4 μέρες αργότερα, μεσοβδόμαδα, την περασμένη Τετάρτη, και επίσης νίκη στην Λάρνακα σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Ένα πραγματικά ωραίο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες λοιπόν προέρχονται από νίκη απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ο Δε Απόλλωνας, όπως είπαμε, είχε ρεπό και γι' αυτό έχει να δώσει, δεν έδωσε αγώνα μεσοβδόμαδα. Οι ομάδες έχουν αποσυρθεί στους πάγκους, σχεδόν όλοι οι παίχτες, για τις τελικές οδηγίες από τους δύο coach. Είμαστε λίγο λιγότερο από 2,5 λεπτά για την έναρξη του αγώνα, για το τζάμπολ εδώ στη Λεμεσό, την αποκλεισμένη Λεμεσό. Αναγκαστήκαμε να δείξουμε, διότι και εμείς και τα παιδιά στην παραγωγή πλήστη ήρθαν από την Λευκωσία. Αναγκαστήκαμε να δείξουμε δικαιολογητικά για μετάβαση στην εργασία μας για να έρθουμε στην επαρχία. Πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού μας έχουν δημιουργήσει συναισθήματα και καταστάσεις που πρώτη φορά ζούμε. Ακούσαμε και τον βοηθό προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό και ζήτησε κουράγιο από όλους για να περάσουμε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Το άδειο γήπεδο, εννοείται χωρίς θεατές η αναμέτρηση. Στην κεντρική κερκίδα βρίσκονται 3 άτομα, αν μετράμε, αν δεν μας φεύγει κάποιος. Είναι άτομα που είναι στο φύλλο αγώνος, ενώ στην κερκίδα, πέρα από τους πάγκους. Ελάχιστα τα άτομα στο γήπεδο του Απόλλωνα, λόγω της πανδημίας και των περιορισμών στην προσέλευση φιλάθλων. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο παιχνίδι μας, το οποίο είναι ζωντανά από την Cita Vision, το ντέρπι της αγωνιστικής, κάθε Σάββατο στις 5, από την πλατφόρμα της Cita Vision, το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Οι 5 παίχτες της ΑΕΚ βρίσκονται στο παρκέ. Βεβαίως οι 3 ξένοι. Ο Quentin Snyder, ο Derek Ogbeide και ο DeJohn Davis. Και μαζί τους οι Ανδρέας Σιζόπουλος και Γιάννης Γιάνναράς. Ενώ από πλευράς Απόλλωνα στο παρκέ είναι οι Gordon Allen, Ραφαήλ Ελευθερίου, Joy Dorsey και Παναγιώτης Μάρκου. Να, εδώ ο κύριος Ηλίας Κουνελές, και σε πρώτο πλάνο ο Ανδρέας Σιζόπουλος με το νούμερο 9. Στην Πετρολίνα ΑΕΚ, στο τζάμπολ θα δούμε τους Joy Dorsey και Derek Ogbeide. Να δούμε ποια ομάδα θα ξεκινήσει με την κατοχή στον σημερινό αγώνα.
Όλα έτοιμα για την έναρξη του ντέρπι της 8ης αγωνιστικής της ΟΠΑ Basket League ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και την Πετρολίνα ΑΕΚ. Πρώτη κατοχή για την ομάδα της Λάρναγκας. Με τον Σνάιντερ. Γίνονται οι ενέργειες εκτός μπάλας. Μακρινή κάτω από το καλάθι πάσα στον Ντέιβις. Άστοχος. Πρώτο rebound στο αγώνα από τον Τζόι Ντόρση. Και εδώ βλέπετε τον Ντέρεκ Γκόρντον, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Απόλλωνα Ελευθερίου. Ντόρση πάει προς το καλάθι με αντίπαλο Νοκ Πέιντε. Το fadeaway. Άστοχος. Το rebound για την ομάδα της Λάρναγκας. Το Γιαννάρα. Το φάουλ που κάνει ο Κύπριος γκάρτ μετά το λάθος που έκανε στην κατοχή. Και η μπάλα στα χέρια του Απόλλωνα. Πρώτο φάουλ στον αγώνα. Με τον Γιάννη Γιαννάρα να κάνει το φάουλ του πλευράς ΑΕΚ. Γκόρντον. Δίνει στον Ελευθερίου. Ξανά στον Γκόρντον. Έρχεται το πικ από τον Ντόρση. Αλλαγή. Ο Γκόρντον που πάει προς το καλάθι. Θα στοχίζει κακό το σιούτ. Υποπίεση. Επιθετικό rebound του Άλεν. Άστοχος ξανά. Αυτή τη φορά ο Άλεν ο Απόλλωνας. Και η ΑΕΚ ευκαιρία τώρα για να πετύχει αυτή το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Ο Γκμπέιντε. Με αντίπαλο τον Ντόρση στο ζωγραφιστό. Βγάζει έξω στο Γιαννάρα. Γιαννάρα θα πάει στο drive. Θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γιάννη Γιαννάρα. Στο σφύριγμα από τον κύριο Βασιλείου εδώ. Στο φάουλ που έκανε η άμυνα του Απόλλωνα στο Γιάννη Γιαννάρα, ο οποίος πήγε προς το καλάθι. Ευκαιρία λοιπόν από τη γραμμή να δούμε τους πρώτους πόντους στο σημερινό αγώνα. Εδώ το φάουλ που έγινε από τον Παναγιώτη Μάρκου. Πρώτος πόντος στον σημερινό αγώνα από τον Γιάννη Γιαννάρα της Πετρολίνα ΑΕΚ. Ο Γιάννης έχει ποσοστό 50% από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Ξεκινάει με 100% από το πρώτο του πέρασμα από την γραμμή και προβάδισμα 2-0 για την Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία σχεδόν μετά από ένα ολόκληρο γύρο παίζει κομπλέ με τρεις ξένους. Μάρκου βρίσκει δύο εδώ η τάπα από τον Οκπέιντε, το φάουλ όμως που σφυρίζεται. Να δούμε σε ποιον έχει υποδειχθεί το φάουλ. Δύο βολές. Εδώ η επανάληψη. Ο Παναγιώτης Μάρκου πήγε προς το καλάθι. Δύο παίχτες πάνω του. Στον Γιάννη Γιαννάρα καταλογίστηκε το φάουλ. Το δεύτερο του. Και θα τον κάνει αλλαγή ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Βάζει στη θέση του τον αρχηγό, τον Ιάκωβο Παντελή. Εδώ ο Γιάννης Γιαννάρας, ο οποίος πάει προς τον πάγκο. Στα δύο φάουλ που έκανε στα πρώτα 1,5, στο πρώτο 1,5 λεπτό του αγώνα. Μάρκου. Πρώτος πόντος και για τον Απόλλωνα από την γραμμή των βολών. Ο Μάρκο, ο οποίος έχει 100% στο φετινό πρωτάθλημα από την γραμμή. Δεν έχει αστοχήσει μέχρι στιγμή, όσες φορές έκανε βολή. Δεν έχει αστοχήσει ούτε και τώρα. 2-2, 4 πόντοι όλες από την ελεύθερη βολή. Ο Γκμπέιντε ψηλά, έξω στο Σνάιντερ. Σνάιντερ, ο οποίος ψάχνει τον Οκπέιντε και τον Ντέιβις. Εδώ ο Ντέιβις παίρνει την μπάλα. Είπαμε τον τεμπούτο του σήμερα. Επιθετικό φάουλ από τον Ντέιβις που παίρνει ο Γκόρντον. Εδώ με το νούμερο 0 ο Γκόρντον, ο Ντέιβις. Έκανε το φάουλ με το κορμί και με το αριστερό ώμο. Έσπρωξε τον αντίπαλό του που στήθηκε σωστά και πήρε το επιθετικό φάουλ. Τρίτο ομαδικό φάουλ για την Πετρολίνα ΑΕΚ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος που είδε τον Γιάννη Γιαννάρα να κάνει γρήγορα δύο φάουλ. Ένα πρόβλημα για την ομάδα του. Ελευθερίου, η πίεση ψηλά από πλευρά ΑΕΚ. Στην προσπάθεια να υποχρεώσουν την γηπεδούχο ομάδα κάνει το λάθος. Με δυσκολία περνάει την μεσαία γραμμή και ο Γκόρντον θα πάρει την μπάλα. Ελευθερίου.
Ο Θερίου πάει στο καλάθι, το πετυχαίνει. Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι στον σημερινό αγώνα με τον Ραφαήλ Ελευθερίου. Στο ωραίο drive, 4 πόντια για τον Ελευθερίου που ξεκινάει. 2 πόντια του Ελευθερίου Δεθόνο και 2 Μάρκου προηγουμένως. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά στο σκορ. Το κλέψιμο από τον Άλεν. Ωραία, θα ξεφύγει και θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει όμως η προσπάθεια να σώσουν την κατοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εδώ ο Ραφαήλ Ελευθερίου με το νούμερο 3. Ο Ντέρεκ Κοκπέιντε με το 34 που έβγαλε καλή αμήνα. Και η ΑΕΚ ανέμαχτα σώζει αυτή την επίθεση του Απόλλωνα. Σιζόπουλος στο Σνάιντερ. Κάνει προσποίηση για να ελευθερωθεί και να περάσει την μέση του γηπέδου. Σνάιντερ στον Σιζόπουλο. Παντελή. Πάσα ψηλά στον Οκπέιντε. Η κατοχή θα παραμείνει στην ΑΕΚ. Εδώ ο Τζόι Ντόρση, το μεγάλο όνομα στο φετινό πρωτάθλημα. Με παρουσία στον Ολυμπιακό Πειραιώ, στην Μπαρτσελώνα, στην Ευρωλίγκα. Αμερικανός εκ των τριών Αμερικανών του Απόλλωνα. Σιούτ τριών πόντων εύστοχο από τον αρχηγό, τον Ιάκωβο Παντελή. Για δύο ήταν τελικά, 4-4. Πατούσε την γραμμή ο Ιάκωβος. Πρώτο καλάθι και για την ΑΕΚ εντός παιδιάς, μετά τις δύο βολές. Ο Πέιντε πήγε να κλέψει την μπάλα εκεί, δεν τα κατάφερε. 10 για το σιούτ, 6-56 το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στην Λέμεσο. Απόλλωνας ΑΕΚ 4-4, το ντέρπι της 8ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League. Άλεν. Άλεν. Ψάχνει να ελευθερωθεί, τελικά κάνει το λάθος. Τρέχει ο Παντελή μαζί με τον Μάρκου για να σώσουν την κατοχή. Τελικά θα πάρει την μπάλα ο Μάρκου που θα χάσει ο Απόλλωνας στην κατοχή αφού πέρασαν τα 24 δευτερόλεπτα. Το πήρε πάνω τον κύριο Ζάνεφ. Δεν είχε, στο ρολόι είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Το βλέπετε κι εσείς. Όμως η κατοχή δεν άλλαξε. Να δούμε όμως τι θα πει ο Ηλίας Κουνελές μαζί με τον κύριο Ζάνεφ. Να δούμε αν θα αλλάξει την απόφαση του κύριου Ζάνεφ. Το συζητάνε πάνω στις διαιτητές. Τι έγινε, είχαμε το λάθος από τον Άλεν. Πήγε να κλέψουν οι Παντελή και Μάρκου. Ο Παντελή πήγε να κλέψει την μπάλα. Ο Μάρκου τελικά έσωσε την κατοχή. Και φαίνεται ότι η μπάλα θα πάει στα χέρια του Απόλλωνα. Τώρα να δούμε. Είμαστε 6-40 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 4-4. Θα δει ο κύριος Κουνελές τη φάση. Τα πλεονεκτήματα της ζωντανής μετάδοσης δίνονται ευκαιρία στο διαιτητή να παρακολουθήσει την φάση. Θέλει να δει αν άλλαξε η κατοχή και δικαιολογούσε την ανανέωση του χρόνου ή αν τα 24 είχαν εξαντληθεί με αποτέλεσμα ο Απόλλωνας να κάνει το λάθος. Να δούμε τι θα υποδείξει ο κύριος Κουνελές. Ο πολύ εμπειρός διαιτητής από τη Ρόδο. Εσείς βλέπετε. Βεβαίως δεν επιτρέπεται να δείξουμε αυτό που βλέπει ο διαιτητής. Είναι όπως συμβαίνει και στο VAR, όπου ο διαιτητής έχει την επιλογή στο ποδόσφαιρο να βλέπει, μιλώντας με το VAR, τη φάση όπως θέλει ο ίδιος. Με 14 δευτερόλεπτα θα λέει. 14 στη Λέμεσο λοιπόν το ντέρπι της 8ης αγωνιστικής. Η κατοχή είναι στην ΑΕΚ. Με 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Άρα είχαμε το λάθος λοιπόν από πλευράς Απόλλωνα. Και τα 14 με το παιχνίδι επαναρχίζει από το επιθετικό μισό για την ομάδα της ΑΕΚ. Σιούτ μακρινό από τον Σνάιντερ, άστοχος.
Και μετά από αρκετή ώρα έχουμε ξανά το παιχνίδι να επαναρχίζει. Σουτ τριών πόντων, πολύ κακό. Επιθετικό ριμπάντο όμως από τον Γκόρντον που τρύπωσε κάτω από το καλάθι. Πήρε την μπάλα στο κακό σουτ του Παναγιώτη Μάρκου και έβαλε ξανά μπροστά τον Απόλλωνα στο σκορ. 6-4 προβάδισμα για την ομάδα της Λεμεσού. Βήματα από τον Ντέιβις που διαφωνεί. Ζήτησε φάουλ εκεί, τον είδατε με την κίνηση με το χέρι. Επίθεση τώρα για τον Απόλλωνα. Εδώ η επανάληψη. Δεν φάνηκε να υπήρξε επαφή στο χέρι του. Μάλλον ήταν σωστή υπόδειξη από τον διαιτητή. Ελευθερίου. Γκόρντον. 7 για το σούτ. Ο Γκόρντον θα πάρει την προσπάθεια. Άστοχος. Οι ομάδες προς το παρόν δεν είναι και ιδιαίτερα εύστοχες, ειδικά από μακριά. Σνάιντερ θα τρέξει, προσπάθεια να βρουν το Απόλλωνα εκτός θέσης στην άμυνα. Γυρίζει η άμυνα το Απόλλωνα όμως. Πάσα ωραία στον Οκμπέιντε, αυτός ψάχνει τον Ντέιβις. Τελικά θα πάρει πάνω του την φάση με το δεξί άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Άλεν στον Ελευθερίου που τρέχει προς το καλάθι. Επιθετικό τώρα από τον Άλεν. Θα στοχίσει και πάλι. Ντόρση, νέο επιθετικό rebound, νέο άστοχο σουτ και το φάουλ που κάνει στη συνέχεια της φάσης ο Ραφαήλ Ελευθερίου. Πολύ άστοχες οι ομάδες μέχρι στιγμής. Το φάουλ που έγινε στον Ιάκωβο Παντελή. Σωστό το φάουλ. Σωστή υπόδειξη. Η υπόδειξη ήταν αντιαθλητικό και γι' αυτό απορούσε εκεί ο Ραφαήλ Ελευθερίου. Έδωσε λοιπόν, δίνει λοιπόν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάει από την γραμμή με τον Ιάκωβο Παντελή. Πετυχαίνει την πρώτη. Πετυχαίνει και την δεύτερη. 4 από τους 6 πόντους της ΑΕΚ από την γραμμή. Εδώ ο Κπέιντε που πέρασε εκτός για λίγη ώρα. Και επαναρχίζει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην επίθεση. Παντελή. Ψάχνει τον Μαντοβάνι. Πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Κπέιντε. Ωραία πάσα στον Ντέιβις. Κλείνει ο Ντόρση. Άστοχος ο Ντέιβις, παίρνει το rebound ο Ντόρση και δίνει στον Γκόρντον για την επίθεση του Απόλλωνα. Ντόρση ψάχνει τον Άλεν. Η πάσα δεν ήταν και καλή, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Προσπάθησε ο Ντέιβις να κλέψει την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα. Η κατοχή παραμένει στον Απόλλωνα, μένουν 13 δευτερόλεπτα για το shoot. 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στην Λεμεσό. Γκόρντον, Άλεν, θα πάρει το μακρινό σούτ, θα στοχίσει ο Ιάκωβος Παντελή το rebound. Πήγε να κλέψει την μπάλα ο Γκόρντον εδώ, τον βλέπετε. Το 28χρονος Ντέρικ Γκόρντον, Ντέιβις έξω στο Μαντοβάνι. Ο Ντέιβις ένα μακρινό σιούτ, θα ευστοχίσει. 8-6 μπροστά η ομάδα της Λάρνακας. Ντέιβις ο οποίος ήρθε στην Κύπρο πριν από μερικές εβδομάδες. Αναγκάστηκε να κάτσει δύο εβδομάδες στην καραντίνα μέχρι να απελευθερωθεί και να μπορέσει να μπει στις προπονήσεις. Στη συνέχεια πήγε να βγάλει το δελτίο υγείας για να παίξει μεσοβδόμαδα με την Ένωση, όμως τα γραφεία του ΚΟΑ ήταν κλειστά όπως μας ενημέρωσαν από πλευρά ΣΑΕΚ. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να πάρει το δελτίο τύπου έγκαιρα. Έτσι έμεινε στον πάγκο και την περασμένη Τετάρτη απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλίμνιου. Σήμερα κάνει τεμπούτο για την ομάδα της Λάρνακας. Κακή προσπάθεια από τον Άλεν. Καλό όμως το επιθετικό rebound και το τελείωμα από τον Ραφαήλ Ελευθερίου που ισοφαρίζει για τον Απόλλωνα 8-8. Μάρκου πάει να κλέψει την μπάλα, σώζει ο Ντέιβις, δίνει έξω ξανά στον Σνάιντερ. Ο Γκόρντον αντίπαλος του στην άμυνα. 10 για το σούτ. Σνάιντερ θα πάει προς το καλάθι. Τάπα από τον Άλεν, καλή άμυνα εκεί από τον Απόλλωνα. Και ο Μάτζ Λεμεσού προσπαθεί να βγάλει το fast break. Δεν θα τα καταφέρει όμως αφού ο Ιάκωβος Παντελή θα κλέψει την μπάλα. Σνάιντερ για 3.
θα ευστοχήσει πρώτο σιού τριών πόντων εύστοχο σήμερα με τον Quentin Snyder να πετυχαίνει εδώ. Βλέπετε σε επανάληψη το σιού τριών πόντων. 6-11 μπροστά η ΑΕΚ, η οποία τρέχει σερί 7-0. Ελευθερίου, ωραία πάσα στον Dorsey, καλάθι και φάουλ. Βάζει τέλος εκείνο το σερί της ΑΕΚ, Joy Dorsey, στην ωραία assist που έβγαλε ο Ραφαήλ Ελευθερίου, πραγματικά ωραία πάσα από τον Κύπριο. Και ο Dorsey έχει την ευκαιρία για συμπληρωματική βολή να προσθέσει τη συγκομιδή του. Έχουμε αλλαγή, ο Μάριος Γεωργίου από πλευράς, ο Μάριος Γεωργίου του Απόλλωνα, αρχηγός ονόματος του στην ΑΕΚ. Θα περάσει το παιχνίδι μόλις εκτελεστεί η βολή. Μάλλον καλύτερα θα περιμένει λίγο, διότι η βολή ήταν άστοχη. Κατοχή για τον Απόλλωνα και τώρα θα μπει στο παιχνίδι ο Μάριος Γεωργίου. 11-10 μπροστά η ΑΕΚ. Εδώ θα περάσει στη θέση του Joy Dorsey. Τρία και εφτά για το τέλος της πρώτης περίοδου στην Λεμεσό. Το τέρπι της 8ης αγωνιστικής. Σήμερα έχουμε στις 7 το παιχνίδι στο Παραλίμνη, Ένωση Νέων Παραλίμνιου Κεραυνός. Οι φίλοι του μπάσκετ μπορείτε να το δείτε ζωντανά από την πλατφόρμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στις άλλες δύο ομάδες της τετράδας. Ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή στις 5 στην Πάφο από Απομόνια και στις 7 στη Λεμεσό ΑΕΛ από ΕΛ. Ρεπό έχει η ΕΘΑ. Αυτό είναι το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής ΟΠΑΠ Basket League. Μάρκου, ωραία πάσα ξανά στον Άλεν που τελείωσε ωραία την φάση και βάζει μπροστά την ομάδα του με 12-11 time out στο παιχνίδι που ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Εδώ η επανάληψη, ωραία ασίστα από τον Παναγιώτη Μάρκου στον Άλεν, με το ένα χέρι τελείωσε την φάση. Κανοποιημένος ο κύριος Φωτιστακιανός. Και εδώ κάποια από τα highlights της πρώτης περίοδου του μέχρι στιγμής αγώνα που παρακολουθούμε στην Λεμεσό, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Είπαμε, το παιχνίδι αυτό είναι από τα πρώτα που διεξάγονται πανκύπρια, ίσως και το πρώτο, διότι ποδόσφαιρο δεν έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Τα πρώτα παιχνίδια που διεξάγονται μετά το μερικό lockdown σε δύο από τις επαρχίες της χώρας μας, τη Λεμεσού και της Πάφου. Η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και όσοι δουλεύουμε στην παραγωγή, η πλήστη, περάσαμε από checkpoint για να έρθουμε στην Λεμεσό. Σε στιγμές που ελπίζουμε να περάσουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για τον πληθυσμό και όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ήδη κλείσαμε σχεδόν 9 μήνες που η πανδημία μας έχει πλήξει ως ανθρωπότητα και συνεχίζουμε να ζούμε αυτή την κατάσταση. Το time out το οποίο έχει ολοκληρωθεί με τον Απόλλωνα να είναι μπροστά με 12-11. Πίεση full court από την ομάδα της Λεμεσού. Ο Παντελή θα κατεβάσει την μπάλα με τον Παναγιώτη Μάρκου μπροστά του στην άμυνα. Ο Μαντοβάνι έρχεται για το pick, μένει και για το δεύτερο. Γίνεται η αλλαγή. Ο Παντελή πάει προς το καλάθι. Το follow κάρφωμα από τον Οκπέιδε. Ωραίο τελείωμα από τον Καναδό. Κνευρισμένος με την άμυνα εκεί, με το block out που δεν έγινε ποτέ. Ο κύριος Φώτης Τακιανός, τον είδατε χαρακτηριστική κίνηση. Μπροστά τώρα είναι η ΑΕΚ με 12-13. Γκόρντον. Το κάρφωμα δεν θα μετρήσει, υπήρξε φάουλ στην φάση προηγουμένως. Εδώ ο Ιάκωβος Παντελή, πολύ έμπειρος αρχηγός της ομάδας της Λάρνακας. Ιάκωβος Παντελή, 35 ετών, ο οποίος έπαιξε λίγο στον Αχιλέα Καϊμακλίου. Πέρασε μερικά χρόνια στον ΑΠΟΕΛ όταν η ΑΕΚ βρισκόταν στην δεύτερη κατηγορία. Μιλάμε στις αρχές του 21ου αιώνα όλα αυτά. Με την επιστροφή της ΑΕΚ στους μεγάλους πριν από 15 και βάλε χρόνια,
Ο Ιάκωβος έχει επιστρέψει στην αγαπημένη του ομάδα και ευτύχησε στη συνέχεια να ζήσει μεγάλες στιγμές με την ομάδα της Λάρνακας. Κατακτήσει τίτλων, ευρωπαϊκές πορείες. Έχει πραγματικά γράψει ιστορία με την ενοποιημένη από το 1994 ομάδα της Λάρνακας, η οποία τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί μαζί με τον Κεραυνό, τον Κερετό Απόλλωνα και τον Αποέλ. Η ΑΕΛ, η οποία ψάχνει να επιστρέψει στα μεγαλεία, προς το παρόν φέτος δεν τα πάει και πολύ καλά. Είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. 13-13 ισοπαλία στο παιχνίδι μας. Μάχες κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Συνεχίζεται η αστοχία του Απόλλωνα. Είδαμε πώς. Και ο Σνάιντερ που δίνει στο Μαντοβάνι, ξανά ο Σνάιντερ. Για τρεις ο Παντελή. Θα στοχίσει το rebound που θα πάρει ο Μάριος Γεωργίου. Γκόρντον. Γκόρντον στο coast to coast πετυχαίνει το καλάθι μπροστά ο Απόλλωνας τώρα. 15-13, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μαντοβάνι. Ο Κμπέιντε. Πολύ καλός ο Κμπέιντε, με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι που δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στο επιθετικό τομέα. Πολύ καλός στο φετινό πρωτάθλημα εννοούμε. Ο Κμπέιντε που έχει 17,3 πόντους και 10 rebound αναγώνα. Οι αριθμοί του έπεσαν είναι αλήθεια, αφού στο παιχνίδι με την Ένωση δεν μπόρεσε να βγάλει τα ίδια νούμερα την περασμένη Τετάρτη στο Κίτιον. Ο Μάρκου εδώ πάει στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Φίλιππος Τίγκας με το νούμερο 13. Το βλέπετε εκεί αριστερά στο πλάνο σας που κάνει τεντώματα στο δεξί και στο αριστερό του πόδι. Ο Κπέιντε από την γραμμή θα ευστοχίσει. Έχει 58%. Ο Ντέρεκ Οκπέιντε μπαίνοντας στο σημερινό παιχνίδι. Καναδό Καμερουνέζος. Forward center της ομάδας της Λάρνακας. Που πετυχαίνει και την δεύτερη βολή. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Τίγκας θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Φίλιππος Τίγκας που πέρσι βρισκόταν στην Αθήνα, στο ρόστερ της ΑΕΚ Αθηνών. Ο νεαρός Κύπριος διεθνής. Αναμένουμε να τον δούμε τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί για την εθνική μας ομάδα. Εδώ ο Κπέιντε που, αν είδαμε την κίνηση, ήταν τεχνική ποινή. Έτσι στιγμιαία βλέπαμε. Ναι, είναι κάτι πρέπει να υπόθηκε εκεί. Εδώ βλέπουμε την φάση, ο Κπέιντε που έσπρωξε, έκανε το φάουλ. Μία βολή για την ΑΕΚ με τον Σνάιντερ. Και η κατοχή ξανά στον Απόλλωνα για το φάουλ που έγινε προηγουμένως. Τεχνική ποινή, ομολογούμε ότι δεν είδαμε για ποιο λόγο δόθηκε, ίσως να υπόθηκε κάτι από πλευράς Απόλλωνα, από τον παίχτη εκεί, τον Άλεν, που δέχτηκε το φάουλ. Όπως και να έχει, ο Άλεν πάει στη γραμμή για δύο βολές. Αφού η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, ο Απόλλωνας είναι στο όριο. Δηλαδή, αν κάνει φάουλ στην επόμενη φάση, θα στείλει την ΑΕΚ στη γραμμή. Πετυχαίνει την πρώτη ο Jeffrey Allen, που έχει χαμηλό ποσοστό ευστοχίας, μόλις 49%. Και όμως σήμερα ξεκινάει με 100% ο Allen. Γενικά, οι ομάδες σε αντίθεση με τα εντός παιδιάς shoot από την γραμμή είναι εύστοχες σήμερα. Επίθεση για την ΑΕΚ, η οποία έχει σχεδόν όλο τον χρόνο της πρώτης περίοδου στη διάθεσή της. Παντελή δίνει έξω στο Μαντοβάνι, μακρινό σιούτ από τον ψηλό της ΑΕΚ. Θα πάρει το rebound ο Γκόρντον. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τον Απόλλωνα. Κλείνουν οι της ΑΕΚ, προσπαθούν να κλέψουν. Ο Τίγκας, 5 για το σιούτ. Ο Τίγκας θα πάει προς το καλάθι και θα το πετύχει το διποντό στο drive με το 19-16 λοιπόν να είναι το τελικό σκορ της πρώτης περίοδου εδώ στην Λεμεσό με το καλάθι εύστοχο του Φίλιππου Τίγκα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη περίοδο. Επιστροφή στην Λεμεσό, στο ντέρπι της 8ης αγωνιστικής, στο Pub Basket League. Ο Απόλλωνας μπροστά με 19-16. Ένα παιχνίδι που έρχεται ζωντανά κοντά από τη Cita Vision, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους των δύο ομάδων που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω της πανδημίας, τους φίλους του Απόλλωνα και τους φίλους της ΑΕΚ,
να η Cita Vision τους δίνει την ευκαιρία να δουν τις αγαπημένες τους ομάδες στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Απόλλωνας και ΑΕΚ στην πρώτη και δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο Απόλλωνας έχει ρεκόρ 5-1 και η ΑΕΚ 5-2. Πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι, κυρίως για τις δύο ομάδες, για να δουν πού στέκονται απέναντι σε μια άλλη διεκδικήτρια του τίτλου. Ελευθερίου στην πρώτη επίθεση, στη δεύτερη περίοδο. Γίνεται το λάθος, η μπάλα άγγιξε στα πόδια παίχτη του Απόλλωνα, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλείου. Και η κατοχή τώρα είναι στα χέρια της ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας θα πιέσει ψηλά σε επαναφορά. Με τον Παντελή να δίνει στον Σνάιντερ, τον Αμερικανό point guard της ομάδας της Λάρναγκας, Γεωργίου. Ο Μάριος Γεωργίου της ΑΕΚ, υπάρχουν δύο είπαμε με το ίδιο όνομα. Της ΑΕΚ είναι το νούμερο 5, του Απόλλωνα με το νούμερο 8. Μαντοβάνη θα πάει στο καλάθι, ωραίο drive από τον Διεθνή Κύπριο. Με το αριστερό πέτυχε το 19-18. Πρώτο καλάθι στη δεύτερη περίοδο με τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Τίγκας, άστοχος αυτή τη φορά. Θα πάρει το rebound ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Έδωσε στο Σνάιντερ το φάουλ που γίνεται από τον Γκόρντον, ήταν εκεί. Είναι το πρώτο φάουλ του Ντέρικ Γκόρντον. Εδώ η επανάληψη, είδαμε τη φάση και προηγουμένως το καλάθι από τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Ωραίο drive από τον Κύπριο Διεθνή. Εδώ ξανά πάει προς το καλάθι, βλέπει το mismatch απέναντι στον Μάριο Γεωργίου, πήγε να το εκμεταλλευτεί, έβγαλε όμως καλή άμυνα ο Γεωργίου του Απόλλωνα. Το φάουλ που έγινε στη συνέχεια. Και αλλαγή για τον Απόλλωνα, με τον Γκόρντον να περνάει εκτός η θέση του ο Παναγιώτης Μάρκου. Αλλά και για την ΑΕΚ, Σνάιντερ έξω, Σιζόπουλος μέσα. 19-18, εδώ ο Ντέρικ Γκόρντον, ο οποίος έχει 12,6 πόντους και 6,6 rebound αναγώνα. Point guard έχει και 3,2 assist. Φάτισε την τελική γραμμή λάθος, αβίαστο λάθος αν... Με ορολογία του τέννις από τον Μάριο Γεωργίου, πάτησε την πλάγια γραμμή και έδωσε την κατοχή στην Πετρολίνα ΑΕΚ. 8-35 για το τέλος της δεύτερης περίοδου του ημιχρόνου. Ο Γκόρντον είναι πρώτος σκόρερ στον αγώνα με 5 πόντους. Κανένας άλλος δεν έχει περισσότερους από 4. Βλέπουμε λοιπόν ότι κανένας παίκτης και από τις δύο ομάδες δεν έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Με τον Οκπέιτε τώρα να φάνει τους 6 με αυτό το μακρινό σουτ και να βάζει και μπροστά την ομάδα του, με την ΑΕΚ να τρέχει τώρα ένα σερί 4-0. Ήταν άστοχες οι ομάδες, το είπαμε, 29% η ΑΕΚ, 33% ο Απόλλωνας. Το λάθος που γίνεται από τον Ελευθερίου, κακή πάσα στον Ντόρση. Και έχουμε time out που ζήτησε ο κύριος Τακιανός, εδώ ο πάγκος του Απόλλωνα. Είδατε για λίγο τον Τζόι Ντόρση. Είπαμε προηγουμένως, είναι το μεγάλο όνομα στο φετινό πρωτάθλημα της ΟΠΑΠ Basket League. Ο Τζόι Ντόρση, ο οποίος είναι στα 36 του, ύψους 2-6, Αμερικανός από το Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζόι Ντόρση, ο οποίος είχε και ένα πέρασμα από τους Houston Rockets, έγινε draft στο NBA στο δεύτερο γύρο. Έπαιξε στους Houston Rockets, στους Sacramento Kings, στους Toronto Raptors και το 2011 ήρθε στα μέρη μας στην Ευρώπη, όπου έπαιξε σε ομάδες αρκετές της Ευρωλίγκα, ανάμεσα στους οποίους είπαμε προηγουμένως ήταν η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός Πειραιός, η Κάχα Λαμποράλ. Στη συνέχεια σε δεύτερο κλασά της ομάδας της Ευρώπης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη Γαλατά, στον Πανιόνιο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρσι ήταν στη Γερμανία και φέτος είναι στον Απόλλωνα Λεμεσού, πρωταθλητής Ευρώπης το 2012 με τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ο Τζόι Ντόρση
ο οποίος φέτος αγωνίζεται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και τα πάει πάρα πολύ καλά για το Μάτς Λεμεσού. Έχει 15,4 πόντους ανά αγώνα και 14,2 rebound, παρακαλώ. Τα νούμερα αυτά έχουν φέρει και τον Απόλλωνα ψηλά στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η ομάδα της Λεμεσού είναι πρώτη στα rebound στο πρωτάθλημα. 15,5 επιθετικά rebound ανά αγώνα και 33,8 αμυντικά ανά αγώνα. Είναι πρώτος ο Απόλλωνας. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ομάδα της Λεμεσού. Το παιχνίδι μας επανήχθησε με το ΑΕΚ στην επίθεση. Η Μαντοβάνη το σκέφτεται. Πριν ήταν άστοχος από τα 6,75. Ο Παντελή θα δοκιμάσει από μακριά. Θα στοχίσει. Ο 5-5 επιθετικό rebound. Και θα τελειώσει ωραία κάτω από το καλάθι. 19-22. Η ΑΕΚ τρέχει τώρα το σερί της. Το έχει ανεβάσει στο 6-0. Ντόρση ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία. Και καρφώνει. Πάζει τέλος στο σερί. Στο πλήν ένα τώρα είναι η ομάδα του Απόλλωνα. Εδώ η επανάληψη με τα δύο κάρφωσε. Αφού ξεπέρασε και την προσπάθεια εκεί της άμυνας της ΑΕΚ να τον σταματήσει. Χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Ο Τζόι Ντόρση, ωραίο το τελείωμα. 5 για το σιούτ. Παντελή πάει προς το καλάθι. Κακό το σιούτ. Τελειώνει ο χρόνος. Προλαβαίνει να κάνει και την δεύτερη προσπάθεια. Θα στοχίσει και στην δεύτερη του ευκαιρία. Ο Μάρκ για τρεις. Μέσα, καλάθι τριών πόντων από τον Παναγιώτη Μάρκου και ο Απόλλωνας τώρα είναι μπροστά με 2, 24-22. 5-0 σερί για την ομάδα της Λεμεσού τώρα. Ψάχνει τον Μαντοβάνη ο Γεωργίου και θα τον βρει τελικά με αυτή την προσπάθεια. Ο Μαντοβάνη απέναντι στον Μάριο Γεωργίου του Απόλλωνα. Το κλέψιμο από τον Τίνκα. Έχει ακουστεί κόρνα, όμως ο Απόλλωνας θα τρέξει στο fast break με τον Τζόι Ντόρση να καρφώνει. Πολύ σωστά εννοείται οι διαιτητές άφησαν το παιχνίδι αφού άλλαξε η κατοχή. Η κόρνα των 24 δεν έπαιζε πλέον ρόλο. Και ο Τζόι Ντόρση με δεύτερο συνεχόμενο κάρφωμα βάζει μπροστά την ομάδα του με 4. 26-22 εδώ η επανάληψη της φάσης. Ωραία πάσα από τον Παναγιώτη Μάρκου και το κάρφωμα από τον Τζόι Ντόρση. Οι δύο ομάδες που έχουν πάει στον πάγκο, στο άδειο, σχεδόν άδειο γήπεδο της Λεμεσού. Εσείς βλέπετε σε δεύτερο πλάνο 6-7 άτομα στην κερκίδα. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να βάλει στην κερκίδα ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων. Πέραν από αυτούς που είναι στον πάγκο και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι βεβαίως να φοράνε και την προστατευτική μάσκα με εξαίρεση τους αθλητές. Ο πάγκος του Απόλλωνα και τώρα της ΑΕΚ με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Να, εδώ ο Κύπριος coach. Είχε μια καλή καριέρα ως παίχτης. Συνέδεσε το όνομά του με τον Αχιλέα Καϊμακλείου. Ο Αχιλέας Καϊμακλείου, μια ιστορική ομάδα που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία. Και λέω το δυστυχώς διότι είναι μια ομάδα που ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Μαζί με την Ενάδα Αγίου Δημητρίου βεβαίως. Ευτυχώς η ΑΕΛ ανέβηκε εδώ και δύο χρόνια. Ελπίζουμε να δούμε και την ΠΑΕΚ Κερίνιας, η οποία επαναδραστηριοποιήθηκε φέτος, να επιστρέφει και σιγά σιγά να βλέπουμε τις ομάδες ιστορικές μαζί με τις νέα που είναι ήδη στην πρώτη κατηγορία να βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την ΟΠΑΠ Basket League. Η ΟΠΑΠ Basket League, η οποία μπορεί να έχει μόλις 9 ομάδες, αλλά είναι σε όλες τις επαρχίες, με εξαίρεση της Κερίνιας. Είπαμε για την ΠΑΕΚ και η Πάφος και οι Αμόγωστος εκπροσωπούνται στο πρωτάθλημα και μια και είπαμε για την Αμόγωστο, η Ανόρθωση τα πήγαινε περίφημα από τη Β2 πέρσι στη Β1. Η ιστορική εκ των ιδρυτικών σωματείων της Ομοσπονδίας, η Ανόρθωση Αμόγωστο, δραστηριοποιήθηκε και πάλι στο ανδρικό εδώ και λίγα χρόνια. Ντόρση, καταπληκτική ασίς πίσω από την πλάτη στον Ραφαήλ Ελευθερίου που τελείωσε εξαιρετικά εδώ, πραγματικά η ασίς του αγώνα από τις καλύτερες που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα. Και τα παιδιά την έχουν την ασίστ από αρκετές κάμερες. Είμαι σίγουρος θα τη δούμε στη συνέχεια με την πρώτη ευκαιρία. Σιζόπουλος. Ωραία άμυνα. Ωραία άμυνα από τον Ντόρση που πάνω από το καλάθι έδιωξε την μπάλα μετά που αυτή χτύπησε στο Στεφάνι αποτρέποντας το καλάθι για την ομάδα της ΑΕΚ. 5-14 για το τέλος της δεύτερης περίοδου του ημιχρόνου. Στο συν 6 ο Απόλλωνας
που τρέχει ένα σερί 9-0. Σιζόπουλος, η πάσα στο πουθενά. Κλέβει ο Τίγκας, ο οποίος θα πάει προς το καλάθι. Ωραία μήνα από τον Ντέιβις. Στη συνέχεια θα έρθει ο Γκόρντον. Διορθώνω, ο Μάριος Γεωργίου. Και θα πετύχει το 30-22 για τον Απόλλωνα, που έχει πάρει το πάνω χέρι. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για την ομάδα της Λεμεσού και για τις δύο ομάδες. Το συν 8 είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα που έχουν δει σήμερα. Μαντοβάνη αφήνει στον Σνάιντερ. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Γιανταράς, ωραία από τον Ελευθερίου, πάει να διώξει την μπάλα. Τελικά όμως ο Μαντοβάνη θα πάρει την λουζ μπαλιά και ο Ντέιβις μετά το επιθετικό rebound θα τελειώσει κοντά στο καλάθι. Βάζει τέλος στο σερί του Απόλλωνα με αυτό το καλάθι ο Ντέιβις. 30-24 προηγείται τώρα ο Απόλλωνας με 6 πόντους. Τίγκας. Βήματα από τον Παναγιώτη Μάρκου, το λάθος. Αρκετά λάθη στο παιχνίδι, το 7ο από πλευράς Απόλλωνα, 6 έχει η ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας που έχει 20 rebound έναντι 14 της ομάδας της Λάρνακας. Η ΑΕΚ που σιουτάρει με 30% και ο Απόλλωνας με 42% έχει ανέβει το ποσοστό ευστοχίας στο Απόλλωνα. Λογικό, αφού είδαμε και το Απόλλωνα να ανεβάζει και το υπέρ του προβάδισμα. Μαντοβάνη αστόχησε εκεί, ο Ντέιβις με δεύτερη προσπάθεια πήρε το κλέψιμο. 10 για το σιούτ τώρα ο Σνάιντερ. Μπροστά του είναι ο Τίγκας. Καλή άμυνα από τον νεαρό. Δίνει στο Γιανναρά, ελεύθερος από τη γωνία. Θα βρει στόχο ο Γιάννης Γιανναράς από τα 6.75 και μειώνει στους 3 τώρα η ΑΕΚ. Εδώ η επανάληψη, ο Γιάννης Γιανναράς ξεχασμένος εκεί στην γωνία, πέτυχε το καλάθι 3 πόντων. Ελευθερίου δεν αντιλήφθηκε την προσπάθεια εκεί ο Μάριος Γεωργίου. Ο Τίγκας κλέβει την μπάλα και δίνει μακρινή παλιά στον Τόρση που θα καρφώσει θεαματικά με το ένα χέρι. 32-27 μπροστά ο Απόλλωνας. Εδώ ο Τζόι Ντόρση, 3 συνεχόμενα καρφώματα από τον Ντόρση. Στην ασίστα από τον Τίγκα, μαλωμένος εκεί προφανώς με το καλάθι ο Ντόρση. Είπε να δείξει ποιος είναι το αυθεντικό με το ένα χέρι, με το δεξί. Κάρφωσε για το 32-27. Μαντοβάνη στον Ντέιβις. Θα ευστοχίσει από μέση απόσταση ο Ντεζόν Ντέιβις. Ντέιβις, ο οποίος τη φετινή σεζόν ξεκίνησε από το ρόστερ της Μπεσίκτα στην Τουρκία. Αποχώρησε όμως, τον αποδέσμευσαν και ήρθε στην Κύπρο. Γεωργίου από μακριά θα στοχίσει. Ο Σιζόπουλος θα πάρει το rebound. Στο συν 3 τώρα ο Πολωνάς, η ΑΕΚ ευκαιρία να μειώσει και να ισοφαρίσει. Ο Μαντοβάνη ελευθερώθηκε εκεί. Το φάουλ που έκανε εδώ ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη με το αριστερό χέρι, το βλέπετε, έσπρωξε. Λίγα τα φάουλ στην δεύτερη περίοδο, μόλις 3, 2 έκανε η ΑΕΚ, 1 ο Απόλλωνας. ...32-29 προηγείται η ομάδα της Λεμεσού στον τέρπι της 8ης αγωνιστικής. Ο Απόλλωνας που την ερχόμενη αγωνιστική έχει ένα εξίσου, ίσως και δυσκολότερο παιχνίδι στον Στρόβολο, στο Κώστας Παπαέλληνας. Την ερχόμενη Κυριακή είναι ορισμένο αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Κεραυνό. Ενώ η ΑΕΚ, η Πετρολίνα ΑΕΚ έχει ρεπό την ένατη αγωνιστική. Εδώ ο Μάρκου που θα επαναφέρει από την baseline στα 15 δευτερόλεπτα για το shoot. Από 8 πόντους έχουν οι Ντόρση και ο Κμπέιντε παρεπιπτόντος. Είναι οι πρώτοι σκόρες στον αγώνα. Άλεν και Ντέιβις από Απόλλωνα και ΑΕΚ αντίστοιχα έχουν από 6 rebound. Θα έχει και ο Ντόρση του Απόλλωνα. Γεωργίου, ωραίο καλάθι από τον Μάριο Γεωργίου για τον Απόλλωνα. Με το αριστερό πήγε στο drive. 34-29 μπροστά η ομάδα της Λεμεσού. Γιανναράς. Έως το Μαντοβάνη, αυτός ψάχνει τον Ντέιβις. Από μακριά ο Ντέιβις από τα 6 μέτρα θα στοχίσει. Airball, ο Μαντοβάνη πήρε το επιθετικό rebound.
Στη συνέχεια ο Μαντοβάνη με τον Ντέιβις μπερδεύτηκαν οι δύο συμπαίχτες και δεν μπόρεσαν να επαναχτίσουν την κατοχή. Στη συνέχεια έκανε και φάουλ ο Ντέιβις εδώ, επανάληψη. Ο Ντέιβις που με το κορμί εκεί έσπρωξε τον Τίνγκα του Απόλλωνα. Είναι το πρώτο φάουλ του Ντέιβις. Βλέπω καλά. Δυστυχώς ο πίνακας εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα είναι από τους παλιούς, όπου υπάρχει αρρύθμιση από το 4 μέχρι το 15. Έτσι δυσκολεύει όσους παρακολουθούν το παιχνίδι να αντιληφθούν. Πήγε ο Ντέιβις με το νούμερο 35. Κάποιο άλλο νούμερο έχει χρεωμένο στον πίνακα. Εντάξει, είναι αυτά τα πράγματα που έχουμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κοστίζουν οι πίνακες, σιγά σιγά θα αλλάχθουν και αυτά. Ο Σνάιντερ ζητάει το πικ από τον Ντέιβις. Πήγε να χάσει εκεί την κατοχή. 10 για το σιούτ. Ο Σνάιντερ θα κάνει την προσποίηση. Του γίνεται το φάουλ από τον Μάριο Γεωργίου. Εδώ με το νούμερο 8 ο Γεωργίου του Απόλλωνα. Ο Σνάιντερ, να με το νούμερο 4, πήρε το φάουλ. Η επανάληψη της φάσης. Από 8 λάθη οι δύο ομάδες. Είναι ένα στοιχείο αυτό ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν βολές βεβαίως, αφού το φάουλ έγινε στην αρχή της προσπάθειας. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. 3 έχει η ΑΕΚ, 2 ο Απόλλωνας. Μαντοβάνη. Υπάρχει mismatch με τον Γεωργίου. Θα δώσει στον Ντέιβις. Πήγε να σταματήσει εκεί τον αντίπαλο, τον Ντόρση. Δεν τα κατάφερε. Και ο Ντέιβις πέτυχε το καλάθι. 34-31. Τίνγκας έδωσε έξω στον Ντόρση. Αυτό στον Μάρκου. Μάρκου, αμαρκάριστος, από μακριά θα ευστοχίσει για 2, 36-31. Καλάθι δύο πόντων από τον Μάρκου. Σνάιντερ, του έφυγε εκεί η μπάλα και η κατοχή στον Απόλλωνα. Φώτης Τακιανός που βλέπει την ομάδα του να είναι μπροστά με 5 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πετρολίνα ΑΕΚ. Η ΑΕΚ του Νικόλα Παπαδόπουλου που ήρθε στην Λεμεσό για να αντιμετωπίσει μια από τις άλλες εκδικήτριες του τίτλου. Κατοχή για την ΑΕΚ με 2 βολές στην προσπάθεια του Σνάιντερ. Η ΑΕΚ έχει 7 στις 7 από την γραμμή, ο Απόλλωνας 5 στις 7. Ο Σνάιντερ έχει 4 πόντους σήμερα και 2 ασίστ. Δεν είναι κακός, κυρίως οργανωτικά. Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ προς το παρόν. Κουέντιν Σνάιντερ ξανά στο πέρασμά του από την γραμμή. Θα στοχίσει την πρώτη σήμερα βολή για την ΑΕΚ. Ζητάνε επανάληψη της ΑΕΚ αφού μπήκε στο ζωγραφιστό Ντόρση. Ίσως να έχουν και δίκιο. Αλήθεια ότι μπήκε στην ρακέτα ο Ντόρση. Ευστοχή στην δεύτερη. 36-32 προηγείται ο Απόλλωνας που έχει την κατοχή. Μένουν 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 15 για το σιούτ έχει ο Απόλλωνας. Τίνγκας. Δίνει στον Ντόρση αυτός έξω στον Ελευθερίου. Ελευθερίου θα κάνει βήματα. Σωστή υπόδειξη από τον διαιτητή. Πράγματι έκανε εκεί την παράβαση ο Ραφαήλ Ελευθερίου. Ελευθερίου που είναι δανεικός στην ομάδα της Λεμεσό από τον Κεραυνό. Εδώ είδαμε την αρχή της φάσης. Το τέλος της φάσης, διορθώνω. Και η ΑΕΚ λοιπόν έχει όλο τον χρόνο των 24 στη διάθεσή της για να βγάλει την επίθεση. Ο Γκόρντον μετά από αρκετή ώρα περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Μάριου Γεωργίου. Εδώ ο Γεωργίου πάει στον πάγκο. Πετρολίνα ΑΕΚ με τον Σνάιντερ να κατεβάζει την μπάλα στην τελευταία θεωρητικά επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Κόμμα για την ΑΕΚ. Σιζόπουλος. Αντίπαλο τον Μάρκου στην άμυνα. Ζητάει το πικ, έρχεται από τον Ντέιβις. Ωραίο το η πάσα στον Ντέιβις. Όχι, δεν ήταν ωραία τελικά η πάσα. Κακή ήταν η πάσα αφού ο Ντέιβις δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στο pick and roll που ζήτησε ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Και έτσι η ομάδα του Απόλλωνα έχει 3 δευτερόλεπτα, αν πρόλαβα να δω, για την επίθεση, διότι το ρολόι
έχει μηδενιστεί στο timeout που ζήτησε ο κύριος Τακιανός για να οργανώσει την τελευταία επίθεση για την ομάδα του. 36-32 προηγείται ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας που έχει 44% ευστοχία εντός παιδιάς, 14 στις 29 shoot 2 πόντων και μόλις 1 στις 5, δηλαδή 20% από τα 6.75. Άστοχη όμως είναι και η ΑΕΚ από μακριά, 2 στις 7, 28%, ενώ περισσότερο άστοχη και από το χώρο των 2 πόντων, 9 στις 26, η ΑΕΚ έχει 33% από όλα 44 από 21 rebound οι δύο ομάδες. Δύο περισσότερες ασίστ ο Απόλλωνας, 8-6, 19 λάθη στο παιχνίδι, 9-10, περισσότερα από την ΑΕΚ, θέμα αυτό. Ο Απόλλωνας πάντως που έχει πάρει περισσότερους πόντους στο ζωγραφιστό, 26 με 10, η ΑΕΚ ευστοχεί κυρίως από μέση απόσταση και από λίγο από μακριά έχει ένα σιούτ 3 πόντων περισσότερο. Αυτά εντάχει είναι τα σημαντικότερα ομαδικά στατιστικά με 3,6 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Τίνγκας έχει την ευκαιρία να πετύχει το τελευταίο σιούτ όπως έκανε στην πρώτη περίοδο. Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Πάντως το play βγήκε για τον Απόλλωνα αφού είχαν σιούτ σε καλή θέση με το τέλος του ημιχρόνου. Η ουσία είναι ότι έχουμε το τελικό σκορ στην Λεμεσό στο πρώτο ημίχρονο. 36-32 προβάδισμα για τον Απόλλωνα απέναντι στην Πετρολίνα. Βλέπετε εδώ τα στατιστικά που λέγαμε πριν. Από 21 rebound, 9-10 τα λάθη, 8-6 assist, 3-3 κλεψίματα, περισσότερα φάουλα από την ΑΕΚ. Και το ποσοστό 1 στα 6 σου 3 ποντών από τον Απόλλωνα με τον Τίνγκα, εκεί να στοχεί στο τελευταίο, στο τέλος του ημιχρόνου. 2-7 η ΑΕΚ, βλέπετε την ΑΕΚ λίγο περισσότερο εύστοχη. Λίγο περισσότερο άστοχη, διορθώνω, με αποτέλεσμα ο Απόλλωνας να είναι μπροστά στο σκορ. Κοντά οι δύο ομάδες, όλα μπορούν να συμβούν στο παιχνίδι μας, στο ντέρπι της 8ης αγωνιστικής στο Bad Basket League. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Λεμεσό. Πιστέψαμε φίλες και φίλοι τηλεθεατές της Cita Vision στην Λεμεσό και στην αίθουσα του Απόλλωνα. Όπου σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του ντέρπι της 8ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League ανάμεσα στην ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού και της Πετρολίνα ΑΕΚ από την Λάρνακα. Ο Απόλλωνας προηγείται με 36-32 με το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ο Απόλλωνας που είναι ελαφρώς καλύτερος μέχρι στιγμής. Είχε προηγηθεί και με 8 πόντους, 30-22. Είναι λίγο πιο εύστοχος ο Απόλλωνας, όμως η ΑΕΚ είναι εκεί, δεν είναι μακριά της ρισπόντη. Και η ΑΕΚ είχε τις καλές τις στιγμές στο παιχνίδι. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που στο οποίο όλα μπορούν να συμβούν. Ο Απόλλωνας έχει ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο βεβαίως μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Το παιχνίδι που επαναρχίζει με την ΑΕΚ στην πρώτη επίθεση. Δύο ομάδες που έχουν αλλάξει πάντως προβάδισμα 10 φορές το πρώτο ημίχρονο. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά τώρα με 4. Σνάιντερ. Καλή άμυνα από τον Γκόρντον που κλέβει. Και σώζει. Πάει να ζά. Τελικά κάνει λάθος ο Γκόρντον. Κλέβει ο Σιζόπουλος. Εκεί ο Ντόρση δεν ακολούθησε. Και ο Σνάιντερ που τελειώνει την φάση με το drive. Και η διαφορά στο καλάθι. 36-30. Τόρση. Είναι στον Μάρκου. Μάρκου παίρνει το πίκ από τον Τόρση. Ωραία backdoor πάσα στον Γκόρντον που θα στοχίσει. Θα πάρει δύο βολές. Εδώ ο Τέρικ Γκόρντον. Επανάληψη. Ωραία πάσα από τον Μάρκου που σήμερα έβγαλε ωραίες πάσες ο Μάρκου. Είχαμε και μια ωραία assist στο πρώτο ημίχρονο. Ένα highlight. Αν και νομίζω εκείνη η ασίστ του Ντόρση ήταν όλα τα λεφτά. Την πρώτη ευκαιρία θα θέλαμε να την ξαναδούμε. Κάναμε και την παράκληση προς το Βαν. Μια πραγματικά τρομερή ασίστ πίσω από την πλάτη. Σε ένα παιχνίδι που είδαμε και τον Ντόρση να τελειώνει και με 3 ωραία καρφώματα. Ο Γκόρντον τώρα είναι στην γραμμή. Πέτυχε την πρώτη βολή.
ρεκόρτων των 58% εστοχή από την γραμμή των ελευθερών πολλών. Τώρα με 50% από το πέρασμά του αυτό. Στο συν 3 ο Απόλλωνας. Ο Κμπέιντε. Στο Γιαννάρα αυτός τον Ντέιβις. Κυκλοφορία της μπάλας στην περιφέρεια για την ΑΕΚ. Που τελειώνει με ένα μακρινό σιούτ του Σνάιντερ. Ισοφαρίζει. 37 όλα. Με τον Σνάιντερ να φτάνει τους 10 πόντους. Γκόρντον. Στον Άλεν. Άστοχος. Το rebound ο Ντέιβις. Σήμερα ο Άλεν είναι πίσω. Βάζει αυτό που έχω συνηθίσει. Ο Σνάιντερ θα πάρει το φάουλ στην προσπάθεια που έκανε. Πήγε προς το καλάθι. Τον βοηθάνε και δύο-τρεις συμπαίκτες του να σηκωθεί από το παρκέ. Εδώ ο κύριος Κουνελές που υπέδειξε την παράβαση. Το φάουλ που έγινε εκεί στον Σνάιντερ. Εδώ η επανάληψη. Ο Σνάιντερ πήγε προς το καλάθι. Το έγινε το φάουλ. Δύο βολές για τον Αμερικανό της ΑΕΚ. Τον 25χρονο Quentin Snyder. 8-31 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Απόλλωνας ΑΕΚ 37-37. Η ΑΕΚ μπήκε με ένα επιμέρους σκορ 5-1 και έχει την ευκαιρία να το μεγαλώσει και άλλο αν ευστοχίσει τουλάχιστον στην δεύτερη βολή τώρα ο Σνάιντερ, αστοχίσει στην πρώτη. Σνάιντερ που έχει 86% μπαίνοντας στο παιχνίδι από την γραμμή, δεν συνηθίζει να αστοχεί από την γραμμή του ελευθερών βολών. Θα πετύχει την δεύτερη και η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ μετά από λίγη ώρα. Η ΑΕΚ που είχε το μεγαλύτερο της προβάδισμα με 3 πόντους μόλις το 8-11. Αν δούμε αν θα ισοφαρίσει αυτό το προβάδισμά της ή με τρίποντο θα το ξεπεράσει το μεγαλύτερο της ενώ στο σημερινό παιχνίδι. Σνάιντερ. Πάει προς το καλάθι, πάσα ψηλά στον Οκπέιντε. Καλή άμυνα όμως από τον Απόλλωνα. Ο Άλεν στο fast break θα τελειώσει με κάρφωμα. 39-38 μπροστά ο Απόλλωνας με το πολύ ωραίο τελείωμα εδώ του Άλεν, του Τζέφρι Άλεν, με το αριστερό χέρι, το κάρφωμα. Ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα της Λεμεσού. Σιζόπουλος. Ωραία άμυνα από τον Ντόρση πάνω στον Οκπέιντε. Η ΑΕΚ διατηρεί την κατοχή. Ο Ντέιβις θα κάνει βήματα. Εδώ. Ο Ντεζόν Ντέιβις, τον τεμπούτο του σήμερα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Φαίνεται να έκανε βήματα. Και προηγουμένως η εξαιρετική άμυνα, η τάπα του Ντόρση στον Οκπέιντε. Τόση δείχνει να είναι ένα σκαλί πάνω από τους υπόλοιπους παίκτες του Μαρκέ. Η αλήθεια να λέγεται είναι 36. Δείχνει λίγο βαρύς. Είναι και η ηλικία του τέτοια. Μην ξεχνάμε ότι έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν είναι ο Τόρση που βλέπαμε πριν 10 χρόνια στο Ευρωλίγκα ή στο NBA. Όμως παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι ένα, σερί, ένα βήμα πάνω από τους συμπαίκτες του. Εδώ το φαουλ, σωστή η υπόδειξη. Και ο Απόλλωνας που το συνηθίζει να φέρνει έτσι παίκτες βέους. Θυμόμαστε στα τέλη του 20ου αιώνα, όταν είχε φέρει εκείνο το τρομερό δίδυμο του Roy Tarpley και του Mike Jones. Στην πρώτη χρονιά του 98-99, δεν κάνω λάθος, ο Απόλλωνας που εκείνη η χρονιά διεκδίκησε για πρώτη φορά τίτλο. Γενικά μέχρι τότε η ομάδα της Λεμεσού ήταν θεωρείται ως μικρομεσαία ομάδα του Κυπριακού μπάσκετ. Και με το δίδυμο Jones-Tarpley ο Απόλλωνας πλέον άλλαξε επίπεδο και τα επόμενα χρόνια ο Απόλλωνας σύνησε να είναι εκεί. Αν και δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Έχει πάρει όμως κύπελο και ο Απόλλωνας από τότε πήγε σε τελικούς. Από τότε ο Απόλλωνας θεωρείται πλέον από τις μεγάλες ομάδες. Έχει φέρει και σπουδαίους παίχτες στο πέρασμα των χρόνων. Θυμάστε και τον Chris Rotterdale, ένα παίχτη 2-24, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά με την αναδρομή στο παρελθόν. Πάμε ξανά στο σήμερα με την ΑΕΚ να είναι μπροστά τώρα με το μακρινό σιούτ του Γιαννάρα. 41-40. Άλεν θα πάρει το πικ, γίνεται η αλλαγή, το μίσμας που έχει ο Άλεν απέναντι στον Πέιτε και θα το αξιοποιήσει στο drive, δεν μπορούσε να βγάλει εκεί την άμυνα ο Πέιτε. Ο Άλεν πετυχαίνει το καλάθι για το προβάδισμα ξανά, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του με ένα πόντο. Ανοιχτό παιχνίδι στην Λεμεσό ανάμεσα στις δύο από τις διεκδικήτριες του τίτλου. Κακή πάσα από τον Σνάιντερ, όμως ο Ντέιβις θα προλάβει. Ο Πέιτε έδωσε στον
Γιανναρά που θα εστοχίσει. Και τώρα μπροστά η ΑΕΚ με 6 και 10 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ελευθερίου, άστοχο, στο rebound ο Κπέιντε. Στον Σνάιντερ θα τρέξει. Ψάχνει να βρει την άμυνα του Απόλλωνα εκτός θέσης. Γυρίζει όμως η άμυνα των γηπεδούχων. Γιανναρά στον Ντέιβις για 3. Θα πετύχει τον τρίποντο ο Ντέιβις. Που το πανηγυρίζει, βλέπετε πώς. Και με τους συμπαίχτες του στον πάγκο, αφού ζήτησε time out ο κύριος Φώτης Τακιανός. Εδώ η επανάληψη, το τρίποντο από τον Ντέιβις. Παρά την προσπάθεια του Άλεν, ήταν ένα βήμα πίσω ο παίχτης του Απόλλωνα, προηγουμένως ένα σιούτ τριών πόντων εύστοχο για την ΑΕΚ. Το κάρφωμα το ωραίο από τον Άλεν, κάποια από τα highlights της τρίτης περίοδου, το timeout που έχουμε εδώ στην Λεμεσό, που ζήτησε ο προπονητής του Απόλλωνα, αφού η ΑΕΚ είναι μπροστά με 4. Μάλιστα είναι και η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Το συν 4 είχε προηγηθεί με 3, το είπαμε 8-11 στην πρώτη περίοδο. ...42-46 λοιπόν μπροστά η ομάδα της ΑΕΚ. Ευκαιρία δούμε και λίγο τα στατιστικά. Πρώτο σκόρ στο παιχνίδι είναι ο Σνάιντερ και ο Ντέιβις της ΑΕΚ με 11. 10 έχει ο Γιανναράς. Από εκεί και πέρα για τον Απόλλωνα ο πρώτο σκόρ είναι ο Άλεν με 9, ενώ ακολουθεί ο Ντόρση με 8. Ο Ντέιβις, ο Ντεζόν Ντέιβις, που πέτυχε και το double-double ήδη στο πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αφού έχει 10 rebound, είπαμε έχει και 11 πόντους. Από 3 assists έχουν 2, από 4 παίχτες, 2 από κάθε ομάδα, Τίγκας και Μάρκου για τον Απόλλωνα και Μαντοβάνης και Σνάιντερ για την ΑΕΚ. Αυτά είναι τα ατομικά στατιστικά στο παιχνίδι μας, με τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ να είναι στο 42-46 προβάδισμα για την ομάδα της Λάρνακας, η οποία κάλυψε και μια διαφορά 8 πόντων στην τρίτη περίοδο, μέσα σε 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Από το συν 4 του Απόλλωνα είμαστε στο συν 4 για την ΑΕΚ τώρα, το συν 4 ενώ στο ημίχρονο. Ο Άλεν δεν θα καταφέρει εκεί να πετύχει το καλάθι, θα πάρει το μακρινό αμυντικό rebound ο Σνάιντερ, που θα τρέξει, αφήνει πίσω στον Ντέιβις για να ράσει για 3. Άστοχος, το rebound ο Ντόρση. Ντόρση φτάνει τα 7 rebound, είναι ο πρώτος rebounder για την ομάδα του. Γκόρντον θα στοχίσει και πάλι άστοχος ο Απόλλωνας. Σνάιντερ θα τρέξει, δίνει στον Ντέιβις. Καλή άμυνα από τον Ελευθερίο, έρχεται ο Γιανναράς για το rebound, δεν θα τα καταφέρει. Θα πάρει το αμυντικό rebound ο Άλεν, που κάνει ωραία ενέργεια για να ελευθερωθεί. Η πάσα του στον Ντόρση δεν θα εξελιχθεί σε assist, αφού ο Ντόρση αστόχησε κάτω από το καλάθι. Δύο βολές όμως για τον Αμερικανό. Εδώ βλέπουμε πως πολύ ωραία ξέφυγε από την άμυνα ο Άλεν το φάουλ που έκανε. Εκεί η άμυνα της ΑΕΚ, ο Ντόρση, χαμένη ευκαιρία για καλά τη φάουλ. Έχει δύο βολές, θα πετύχει την πρώτη. Ο Τζόι Ντόρση, είπαμε πριν το ιστορικό του, ο Ντόρση έχει 56% από την γραμμή. Καλούν σε 100 από το πέρασμα το αυτό. Στα 5 και κάτι για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μαντοβάνη θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Κπέιντε. Εδώ ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Από το όνομα υποθέτουμε ότι είναι μέλος της λατινικής κοινότητας της Κύπρου. Μια μικρή κοινότητα. Μαζί με την Αρμένικη. Οι δύο από τις 4 κοινότητες της πατρίδας μας. Σιούτ τριών πόντων από τον Ντέιβις, που θα βρει στόχο και θα στείλει να έξω στο συν 5. 44-49. Άλεν στον Γκόρντον. Γκόρντον θα στοχίσει, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Παρά την προσπάθεια του Μαντοβάνη, μπρος η προσπάθεια τελικά ήταν φάουλ, διότι ο Γκόρντον πέτυχε το καλάθι και έχει και μία βολή. Μαντοβάνη εκεί, αν θα το δούμε και στην επανάληψη, μάλλον έκανε το φάουλ. Αν κρίνουμε από το πώς εξελίχθηκε η φάση εδώ, η επανάληψη, ο Γκόρντον πήρε το επιθετικό rebound στην προσπάθειά του. Ο Μαντοβάνη με το χέρι εκεί χτύπησε τον αντίπαλό του. Σωστή υπόδειξη του φάουλ από τον διαιτητή. Ο Γκόρντον από το πουθενά εκεί που έχασε το shoot, πήρε το επιθετικό rebound και βρέθηκε με καλάθι φάουλ. Ευκαιρία τον Απόλλωνα να μειώσει. Θυμίζουμε ότι ήταν μπροστά με 5.
έμεσο τρίποντο λοιπόν για την ομάδα της Λεμεσού με τον Γκόρντον να στοχεί την ελεύθερη βολή. 4-15 για το τέλος της τρίτης περίοδου στην Λεμεσό, τον τέρπι της 8ης αγωνιστικής. Είπαμε σήμερα έχουμε το παιχνίδι στο Παραλίμνη, Ένωση Κεραυνός, ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη ομάδα της βαθμολογίας. Παιχνίδι μπορεί να δείτε σε live streaming από την Ομοσπονδία, από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Ξανά στο συμπέντε η ΑΕΚ. Τίγκας. Δίνει στον Ντόρση, αυτό στην πάσα στον Ελευθερίου. Καλή αμυνά από τον Σνάιντερ, κλέβει ο Ιανναράς. Τρέχει και περνάει την μεσαία γραμμή, επιστρέφει όμως η αμυνά του Απόλλωνα. Σνάιντερ. Διώχνει τον Ντέιβις, του ζητάει να αποστάρει για να του δώσει την μπάλα στο κάτω στην ρακέτα. Μαντοβάνι από μέση αποστάση. Θα στοχίσει το rebound ο Ντόρση. Του φτάνει τα 8 rebound τώρα. Έχει 10 πόντους ο Τζόι Ντόρση. Πλώρη για άλλο ένα double-double. Ελευθερίου επιθετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι. Πανηγυρίζει μάλιστα με την βροχιά στη Χμέδη. 49-52 πλην 3 τώρα. Απόλλωνας με το καλάθι που πέτυχε ο Ραφαήλ Ελευθερίου. Ελευθερίου που... Α, το κλέψιμο από τον Άλεν. Θα πάει προς το καλάθι. Ο Μαντοβάνι πάει να κλέψει, να βγάλει την άμυνα και με την δική του παρεμβολή αποτρέπει τον Άλεν στο να πετύχει το καλάθι. Βγάζει την άμυνα λοιπόν η ΑΕΚ. Μαντοβάνι, να δούμε αν θα τελειώσει και το τριο σουτ τριών πόντων. Όχι, θα στοχίσει. Μαντοβάνι που είναι 0 στα 3 από μακρινά σουτ σήμερα. Δύο τρίποντα και ένα μακρινό δίποντο. Τίγκας. 2.35 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Φίλιππος Τίγκας. Θα πάει στο καλάθι. Εξαιρετικό τελείωμα από τον νεαρό Κύπριο διεθνή. Είπαμε για αυτόν τον παίχτη. Θυμηθείτε το όνομά του. Έπαιξε, είπαμε, στην ΑΕΚ Αθηνών. Έπαιξε μπάσκετ στις μικρές μάες της ΑΕΚ. Στις μικρές εθνικές της Κύπρου μας. Φίλιππος Τίγκας. Ο Μαντοβάνι που επιμένει. Και αυτή τη φορά θα δικαιωθεί, θα πετύχει το σουτ τριών πόντων. 51-55 μπροστά η ΑΕΚ με 4, 2 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τίγκας. Ελευθερίου, ψάχνει τον Άλεν, ο οποίος κλείδωσε τον αντίπαλο του. Έχει το Μαντοβάνι στο double team. Τίγκας για 3. Μέσα από τον Φίλιππο Τίγκα. Μειώνει στον πόντο. Ο Απόλλωνας 54-55. Σνάιντερ. Σνάιντερ. Έστοχο καλάθι δύο πόντων με τον drive από τον Αμερικανό. Μπροστά η ΑΕΚ τώρα με 3. Γκόρντον. Στον Άλεν ξανά ο Γκόρντον. Στάδει ο Ιανναράς. Πόρτον θα τον πάει προς το καλάθι, βγάζει στην weak side τον Τίγκα. 5 για το shoot, ο Τίγκας βγάζει έξω στον Άλεν, αυτός θα πατήσει για το μακρινό δίποντο. Άστοχος, επιθετικό rebound από τον Ντόρση. Ανανεώνει την επίθεσή του Απόλλωνας στα 14 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, Τίγκας για 3. Άστοχος αυτή τη φορά, το επιθετικό rebound από τον Άλεν, όμως προηγήθηκε το σφύριγμα. Δεν θα μετρήσει εκεί το καλάθι. Εδώ η κυρία Καλία Παπαδοπούλου, βοηθός προμονητή του Απόλλωνα και ο κύριος Φώτης Τακιανός, το άστοχο σου του Τίγκα. Έγινε το φάουλ στην φάση εκεί και έτσι η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Καλή άμυνα από τον Άλεν. Διώχνει την μπάλα εκτός στην προσπάθεια του Ντέιβις. ...32 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεκαλέπτου. Τα 11 ανήκουν στην ΑΕΚ. Σιζόπουλος απέναντι στον Μάρκου. Στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Μαντοβάνι αφήνει στον Ιάκωβο Παντελή. Με 4 Κύπριους για έξω στο παρκέ. Αφήνει και ο Γιανναράς μέσα. Σιζόπουλος θα πάει προς το καλάθι και θα ευστοχίσει. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον πολύ έμπειρο Ανδρέα Σιζόπουλο. Τίγκας τώρα στο κατέβασμα της μπάλας. Όλο το ρολόι για τον Απόλλωνα.
13 δευτερόλεπτα έχει ο Τίγκα στη διάθεσή του να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Δίνει έξω στον Γκόρντον, αυτός πάει προς το καλάθι, το κλέψιμο από την ΑΕΚ. Ντέιβις τρέχει, 5 για το σούτ. Ο Τίγκας κάνει το φάουλ. Είχε να δώσει φάουλ ο Απολλωνάς, έχει 2, τώρα είναι 3 τα ομαδικά, 4 έχει η ΑΕΚ. Δεύτερο φάουλ του Τίγκα. Πολύ σωστή η αποφασική από τον νεαρό που σταμάτησε την ΑΕΚ στην προσπάθεια εκεί. Και έτσι έχουμε time out που ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος για να οργανώσει αυτή την, το τελευταίο σούτ που θα πάρει η ομάδα του. Έχει 3 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ για να κάνει το σούτ. Να δούμε τι θα οργανώσει ο προπονητής του, της ΑΕΚ, της Πετρολίνα ΑΕΚ, στην επαναφορά που έχει η ομάδα του. Είπαμε, ο Απόλλωνας είναι πίσω με 5, ήταν μπροστά με 4 στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Η ΑΕΚ προηγείται, είναι καλύτερη στην τρίτη, στο τρίτο δεκάλεπτο. Η ομάδα της Λάρνακας ένα επιμέρου σκορ 27-18 την έχει φέρει στο συν 5. Η ΑΕΚ που έχει βελτιώσει και το ποσοστό ευστοχίας έχει 42% έναντι 41% του Απόλλωνα. Έχει και 2 περισσότερα rebound η ΑΕΚ, 31-29 και 2 περισσότερες assist, 13-11. Έχουν περιοριστεί και σχετικά τα λάθη, από 13 για την κάθε ομάδα. Έκαναν μόλις 4 κάθε ομάδα στην τρίτη περίοδο. Πάντως το βαρύ όπλο του Απόλλωνα είναι η πόντη στο ζωγραφιστό. Έχει 36 από τους 54 πόντους στην ρακέτα, έναντι μόλις 16 της ΑΕΚ. Λοιπόν, το παιχνίδι θα επαναρχίσει με τον Ιάκωβο Παντελή, με το νούμερο 44 στην πλάτη, να δίνει την πάσα. Έχει 2,5 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ στη διάθεσή της για να σουτάρει. Βλέπουμε Γιαννάρα και Σιζόπουλο να έχουν πάει κάτω για να πάρουν τα πικ και να ελευθερωθούν. Ελευθερώνεται ο Σιζόπουλος, κάνει το σουτ. Με το άκουσμα της κόρνας θα αστοχίσει όμως. Εκεί το play του Νικόλα Παπαδόπουλου ήταν ξεκάθαρο. Ζήτησε screen από στους δύο guard. Ελευθερώθηκε τελικά ο Σιζόπουλος. Έκανε το shoot. Αστόχισε όμως και έτσι έχουμε το τελικό σκορ στην τρίτη περίοδο. Απόλλωνας 54, Πετρολίνα 59. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη περίοδο. Ξανά φίλες και φίλοι στο γήπεδο του Απόλλωνα στην Λεμεσό, όπου σε πολύ λίγο θα μπούμε στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο δεκάλεπτο του ντέρπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΟΠΑΠ Basket League. Ο Απόλλωνας και η Πετρολίνα ΑΕΚ με την ομάδα της Λάρνακας να είναι μπροστά με 5 πόντους με το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Απόλλωνας ήταν μπροστά με 4 στο ημίχρονο. Καλύτερη ομάδα της Λάρνακας στην τρίτη περίοδο έχει ένα μικρό προβάδισμα 5 πόντων απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού. Όλα μπορούν να συμβούν εδώ στην έδρα του Απόλλωνα. Δεν έχει κρυθεί βεβαίως τίποτα στο παιχνίδι μας. Στο ντέρπι της 8ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε δύο από τις ομάδες που αναμένουμε να πάνε μέχρι τέλους να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μαζί με τον Κεραυνό. Ο Αποέλ επίσης, αν και έχει ξεκινήσει με ήττες, αναμένουμε τον Αποέλ να ανέβει, διότι έχει γεμίσει η ομάδα με τους τρεις ξένους. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου έβγαλε πολύ καλή εικόνα. Η ΕΦΑ και η Ομόνια έκαναν κάποιες καλές νίκες και δείχνουν να είναι ανταγωνιστικές. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την ΑΕΛ και τον ΑΠΟΠ να βελτιωθούν στη συνέχεια. Γενικά ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα βλέπουμε φέτος. Με την ομάδα του Απόλλωνα να ψάχνει εκείνον τον πρώτο επιτέλους τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία του. Έχει παίξει αρκετούς τελικούς, χωρίς όμως να πάρει ποτέ το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ από την άλλη τα τελευταία χρόνια έχει γευτεί αυτή την χαρά σε αρκετές περιπτώσεις. Μάρκου στην πάσα του Τίγκα έκανε το λάθος. Τον ενθαρρύνει ο προπονητής, ο κύριος Στακιανός, ο οποίος παρακολουθεί από την πλάγια γραμμή το παιχνίδι μαζί με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον coach της Πετρολίνα ΑΕΚ. Ιάκωβος Παντελή ζητάει το πικ από τον Μαντοβάνη, θα το πάρει. Ο Μαντοβάνη που παίρνει την μπάλα πάει προς το καλάθι. Μπροστά του είναι ο Άλεν, βγάζει έξω στον Ντέιβις. Σιούτ τριών πόντων, πανηγυρίζει ο Ντέιβις. Στο σύν 8 τώρα η ΑΕΚ, μεγαλύτερη διαφορά για την ομάδα της Λάρνακας στο σημερινό παιχνίδι. Τίγκας. Θα δούμε αν ο Απόλλωνας θα βάλει φρένο στο ξεπέταγμα αυτό της ΑΕΚ. Ντόρση αφήνει στον Ελευθερίου. Κακή πάσα από τον Ελευθερίου. Κλέβει ο Μαντοβάνη.
που θα τρέξει και θα αφήσει στον Σιζόπουλο. Δεν υπάρχει λόγος για τον Μαντοβάνη να βιαστεί εκεί. Παντελή. Τον πιέζει ψηλά ο Αλέν. Έρχεται το πίκ από τον Ντέιβις. Γίνεται η αλλαγή. Ο Παντελή δίνει στο Γιαννάρα. Αυτό στον Ντέιβις απέναντι στον Αλέν. Ντέιβις θα σπρώξει τον αντίπαλό του για να πάρει θέση προς το καλάθι. Ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία. Και κάτω από το καλάθι θα πετύχει άλλους δύο πόντους. Το συν 10 η ΑΕΚ για πρώτη φορά σήμερα. Διψήφιο αριθμό πόντων προβάδισμα για το ομάδα της Λάρνακας και πανηγύρια από τους παίχτες της Λαρναγιώτικης ομάδας στον πάγκο που έχουν πάει για το time-out που ζήτησε ο κ. Φώτης Σταγιανός. Εδώ είδατε το πολύ ωραίο τελείωμα από τον Ντέιβις, εδώ, ο Αμερικανός της ΑΕΚ. Που έχει φτάσει, να δούμε έτσι λίγο τα στατιστικά. Έχει φτάσει τους 19 πόντους. Έχει και 10 rebound. Πολύ καλό στον τεμπούτο του στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ που έχει πάρει και 13 πόντους από τον Quentin Snyder. Από την άλλη ο Απόλλωνας έχει τον Dorsey. Και τον Dorsey με 10 πόντους και 9 rebound. Ο Allen ακολουθεί με 9 πόντους και 8 rebound. 8 πόντους έχει ο Ραφαήλ Ελευθερίου και από 7 η Τίγκας και Παναγιώτης Μάρκου. Με εξαίρεση τον Ντεζόν Ντέιβις που έχει double-double, 19-10 για την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ξεχωρίσει άλλοι παίχτες στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Και μάλλον η διαφορά του Ντέιβις να κάνει και τη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Πολωνάς που ένα στοιχείο που υστερεί. Είναι στα σιού τριών πόντων. Έχει μόλις 2 στα 8 στην έδρα του, 25%. Είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει καλό ποσοστό, 52%. Και εδώ ο Τίγκας είπε να ανεβάσει λίγο εκείνο το σε βάρος στατιστικό εκεί που λέγαμε για τα τρίποντα του Απόλλωνα. Τίγκας που έχει πετύχει 2 από τα 3 της ομάδας της Λεμεσού από μακριά. 57-64 ο Απόλλωνας που έβαλε τέλος και στο σερί της ΑΕΚ. Ντέιβις έρχεται, παίρνει το επιθετικό rebound, βγάζει έξω στον Γιαννάρα, αυτός πάει προς το καλάθι με το άκουσμα της κόρνα στον 24 θα στοχίσει. Κλώτσισε την ευκαιρία εκεί ο Γιαννάρας. Ο Άλεν του γίνεται φάουλ από τον Παντελή που διαφωνεί. Βλέπετε εδώ. Η χαρακτηριστική έκφραση απορία στο πρόσωπο του Ιάκου Παντελή που με το δεξί άγγιξε την μπάλα. Το υπόδειξη μάλλον με το αριστερό χέρι ίσως να είναι το φάουλ. Θα μπορούσε να αφήνει βέβαια και εκεί. Ήταν μια φάση που την πήρε πάνω το Ντέιβις. Και έτσι έχουμε το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Στα 2 λεπτά συμπληρωμένα. Άλεν. Καλή άμυνα από τον Μαντοβάνη. Όχι, έκανε φάουλ ο Μαντοβάνη. Ο Μαντοβάνη που συζητά με τον Ηλία Κουνελέκη διαφωνεί, λέει ότι προηγουμένως, όχι δεν διαφωνεί για το φάουλ, εκεί που είπε ο Μαντοβάνη ότι προηγουμένως είχα δεχτεί αγκονιά και δεν το έδωσε αυτό. Συνεχίζει να διαφωνεί ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη, ο διεθνής Κύπριος center. Εδώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος, προπονητής της Πετρολίν ΑΕΚ, που βλέπει την ομάδα να είναι μπροστά με 10. Με διορθώνω, με 7, 57-64 το σκορ. Ο Άλεν. 58-64 τώρα. Πολλάς που έχει ένα σερί 4-0 αυτή τη στιγμή. 7-52 για το τέλος του αγώνα. Ο Άλεν ο οποίος θα στοχίσει την δεύτερη. Και η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ αφού η παίχτης του Απόλλωνα μπήκε στο ζωγραφιστό. Μαντοβάνη θα περάσει εκτός στη θέση του Ογκμπέιντε. Ο οποίος ούτε και σήμερα είναι ιδιαίτερα καλός. Δεν είναι κακός, αλλά τον έχουμε συνηθίσει να είναι πιο αποδοτικός. Για δεύτερο συγχρόνο παιχνίδι, ο Ογκμπέιντε καλείται να ανέβει στο τέλος του αγώνα. Ο Μάρκου πίεσε εκεί τον Σνάιντερ στο σιού το μακρινό και βγήκε η άμυνα για τον Απόλλωνα. Ο Τίγκας ψάχνει τον Άλεν, του τη δίνει την μπάλα. Ο Άλεν θα βγάλει έξω στον Μάρκου, πάει στο καλάθι. Καλή άμυνα από τον Ντέιβις που
αγγίζει εκεί την μπάλα και βγάζει την άμυνα για την ΑΕΚ, που έχει την ευκαιρία τώρα να ανεβάσει το υπέρ της προβάδισμα. Σνάιντερ. Έρχεται ο Σιζόπουλος να πάρει την μπάλα, αφήνει στον Παντελή, κυκλοφορία στην περιφέρεια. Παντελή, πέφτει για χτύπημα εκεί. Ντέιβις για τρεις, εύστοχος. Και πάλι από μακριά ο Ντέιβις που φτάνει τους 22 πόντους. Εξαιρετικός το ντεμπούτο του, ο Ντεζόν Ντέιβις. 22 πόντι, 11 rebound. Άλεν θα πετύχει το καλάθι. 60-67 ο Απόλλωνας που δεν το βάζει κάτω. Είναι με 7 πόντους πίσω, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μπορεί να ανατραπεί. Η ΑΕΚ που από την άλλη θέλει να κρατήσει αυτό το momentum υπέρ της. Κλέβει ο Μάρκου. Δίνει στον Τίνκα. Αυτός για λίγο δεν κράτησε την κατοχή. Γεωργίου το φάουλ που γίνεται. Είναι επιθετικό το φάουλ. Αφού στήθηκε πολύ σωστά εκεί και έξυπνα ο Ιάκωβος Παντελή. Εδώ η επανάληψη βλέπουμε. Παντελή στήθηκε και πήρε το φάουλ, το επιθετικό. Παντελή που στήθηκε σωστά εντός του χώρου που υπάρχει στο παρκέ. Εκεί βλέπετε το ημικύκλιο. Και στην επαφή που είχε από τον Μάριο Γεωργίου πήρε το επιθετικό φάουλ. Στο συν 7 η ΑΕΚ που έχει την μπάλα. 10 για το σιούτ. Παντελή γίνεται φάουλ από τον Μάρκου. Εδώ το παραδέχεται ο Παναγιώτης Μάρκο, 24χρονος. Που πάει και στον πάγκο. Χωρίς προβλήματα με φάουλ για τις δύο ομάδες. Κανένας δεν έχει πάνω από 3 και από τις δύο ομάδες. Είναι αυτό ένα στοιχείο που μάλλον ευνοεί την ΑΕΚ, να το πούμε αυτό, διότι το ρόστερ του Απόλλωνα είναι μικρότερο και ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσε να είχε ο Απόλλωνα στο να επηρεάσει την ΑΕΚ ήταν στο να φθείρει την ομάδα της ο Λάρνακας. Αυτό δεν έγινε σε ό,τι αφορά τα φάουλ και βλέπω την ΑΕΚ να έχει και το πάνω χέρι. Προς το παρόν, στο συν 9, ο Τίνκας τώρα. Ο Στάντου είναι ο Σνάιντερ, αφήνει στον Ντόρση, ξαναπαίρνει την μπάλα. 14 για το shoot. Ντόρση θα πάει προς το καλάθι. Θα κάνει κάτι μεταξύ πάσα και shoot. Μπάλα κατέληξε στον Άλεν που πήρε το φάουλ. Εδώ ο Ντέιβις Κοκπέιντι, οι δύο ψηλοί της ομάδας της Λάρνακας. Ο Ντόρση που ειλικρινά δεν ξέρω αν ήταν πάσα ή shoot. Πάσα κατέληξε να είναι. Η ουσία είναι ότι η μπάλα παραμένει στα χέρια του Απόλλωνα με 6 δευτερόλεπτα. Ο Ελευθερίου πέρασε εκτός. Κλέψιμο. Από τον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος με την χρήση του τζάμπολεγκή, το τοξάκι δείχνει ΑΕΚ. Παντελή σε δύο συνεχόμενες φάσεις έβγαλε την εμπειρία του. Εδώ βλέπετε πως μπήκε μέσα στα χέρια του Άλεν, κλείδωσε την μπάλα στα δικά του, υποχρέωσε τον διαιτητή να δείξει τζάμπολ και έκανε το κλέψιμο για την ομάδα του, ενώ προηγουμένως θυμίζουμε το επιθετικό φάουλ που πήρε στο drive που έκανε ο Μάριος Γεωργίου. Δύο φάσεις λοιπόν για τον Ιάκωβο Παντελή που έδειξε την εμπειρία του και την εξυνάλα του, κερδίζοντας δύο κατοχές για την ομάδα του σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Σνάιντερ, 10 για το shoot. Σνάιντερ ψάχνει να βρει δίωδο, δεν τα καταφέρνει. Κρατάει την μπάλα, 5 τώρα για το shoot. Πιέζει ψηλά ο Γκόρντον, ο Παντελή. Μια προσπάθεια τριών πόντων υποπίεση, δεν είχε τύχει. Η μπάλα χτύπησε στο πλάι της ρακέτας. Του ταμπλό, συγγνώμη. Και βεβαίως από τη στιγμή που δεν χτύπησε στην ρακέτα, το ρολόι των 24 μηδενίστηκε και κατοχή τώρα για τον Απόλλωνα. Γκόρντον, πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα του ντέρπι της 8ης αγωνιστής ο Basket League. Ο Απόλλωνας θα πάρει τώρα επιτέλους μετά από αρκετή ώρα ένα σούτ, ένα καλάθι τριών πόντων με τον Παναγιώτη Μάρκου να μειώνει στους 6, 63-69. Θυμίζει, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί μέχρι και με 10. Αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Γιαναράς θα περάσει στη θέση του Σιζόπουλου.
Εδώ ο Γιάννης Γιάνναρας. Ντεζόν Ντέιβις με 24 πόντους προσκόρη του αγώνα. Για τον Απόλλωνα ο προσκόρη είναι ο Τζέφρι Άλεν με 12. Ντέιβις είναι και ο μοναδικός παίχτης με double-double, αφού έχει και 11 rebound, ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό rebound. 7 τώρα για το shoot έχει η ΑΕΚ. Πολύ ανασκαλείται να βγάλει μια καλή άμυνα στην επαναφορά από την baseline του Σνάιντερ. Εκεί το βλέπετε αριστερά. Γιάνναρας για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Με αρκετή περιπέτεια το rebound τελικά κλείδωσε για τον Απόλλωνα. Και ο Γκόρντον θα πάρει το pick από τον Ντόρση για να συνεχίσει την επίθεση της ομάδας του. Ξανά το pick από τον Ντόρση. Γκόρντον θα πάει στο καλάθι. Επιθετικό rebound από τον Τζόι Ντόρση και πετυχαίνει 2 πόντους για την ομάδα του. Μειώνει στους 4 ο Απόλλωνας. Απόλλωνας που σιγά σιγά ροκάνισε τη διαφορά και επιστρέφει στη διεκδίκηση της νίκης. Σνάιντερ. Κακή προσπάθειά του, καλή άμυνα από τον Απόλλωνα. Ο Γκόρντον θα τρέξει κλέψιμο από τον Παντελή. Παντελή που ξανά βγάζει άλλη μια καλή αμυντική προσπάθεια. Γιάνναρας στο Ντέιβις. Ξανά σούτ 3 πόντων από τον Ντέιβις. Αυτή τη φορά θα στοχίσει και ο Άλεν θα πάρει το rebound. Γκόρντον το φάουλ παίρνει από τον Ιάκωβο Παντελή. Εδώ ο Ντέρικ Γκόρντον. Και εδώ η επανάληψη της φάσης με το αριστερό χέρι. Εκεί έκανε το φάουλ ο Ιάκωβος Παντελή. Είναι το τρίτο φάουλ του Ιάκωβου. Τρία πρέπει να έχει και ο Πέιντε. Το πρέπει το είπαμε πριν με τον πίνακα. Ο Πέιντε το νούμερο 34 έχει χρεωμένο το νούμερο 11 στον φωτεινό πίνακα. Η μοναδική παίχτες της ΑΕΚ με 3 φάουλ. Διακοπή μέχρι να σκουπιστεί το παρκέ του γηπέδου του Απόλλωνα εδώ στην Λέμεσο, στην αποκλεισμένη από την υπόλοιπη Κύπρο επαρχία της Λέμεσου. Οι αγώνες πρώτης κατηγορίας όλων των αθλημάτων είναι μοναδικές αθλητικές διοργανώσεις που διεξάγονται. Όλα τα άλλα έχουν στην επαρχία της Λέμεσου, εννοούμε, όλα τα άλλα έχουν διακοπή. Άλεν πάει για το επιθετικό rebound τον Ντόρση, δεν θα το πάρει. Καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε και τους παίχτες στον πάγκο που ενθαρρύνουν τους συμπαίχτες τους. 3,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Εδώ ο Τζόι Ντόρση που σήμερα είχε μια καλή παρουσία. Έχει 12 πόντους. Μόλις πήρε και το... Α, πέρασε τα 10 rebound. Διορθώνω αυτό που είπα πριν. Έχει 12 τώρα. Ο Τζόι Ντόρση. Μαζί με τον Άλεν είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας του. Η επαναφορά για την ομάδα της Λάρνακας με τον Μαντοβάνη. Να ετοιμάζει επαναφέρει ο Απόλλωνας που πιέζει ψηλά. Περιμένει τον κύριο Κουνελέ να του δώσει την μπάλα για την επαναφορά. Σνάιντερ. 3,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Στην Λεμεσό η ΑΕΚ προηγείται με 4. Σνάιντερ. Το σφύριγμα για φάουλ από τον Μάρκου. Το καλάθι δεν μετράει βεβαίως. Τρίτο φάουλ για τον Παναγιώτη Μάρκου. Μαζί με τον Άλεν. Είναι οι μοναδικοί που έχουν 3 φάουλ από πλευράς Απόλλωνα. Παντελή. Σνάιντερ. Σνάιντερ θα πάρει το σούτ και θα ευστοχίσει. Καλή προσπάθεια από τον Αμερικανό. Βάζει μπροστά την ομάδα του με 6 τώρα. Το φάουλ που έκανε ο Ιάκωβος Παντελή στον αντίπαλο του εκεί στην φάση. Μόλις είδαμε 3-1 για το τέλος του αγώνα. Το τέταρτο φάουλ του Ιάκωβου Παντελή. Τίγκας.
Ίγκας ελευθερώθηκε και ευστόχησε. Ωραία ενέργεια από τον Φίλιππο Τίγκα εδώ. Το κοντινό πλάνο στον νεαρό. Στο πλήν 4 τώρα ο Απόλλωνας. Είμαστε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. Παντελή για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μπροστά προς τον παρόν στην Λεμεσό. Στο τέρπι της 8ης αγωνιστικής στο ΠΑΠ Basket League. Ντέιβις θα πάει προς το καλάθι. Ωραία ενέργεια από τον Ντέιβις. Ο Άλεν θα πάρει το rebound. Και ο Απόλλωνας τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη και στον πόντο. Προηγήθηκε όμως ένα, ακούστηκε ένα σφύριγμα από τον κύριο Κουνελέ. Αυτή είναι η... Ναι, μάλιστα, το βρήκαν τα παιδιά. Φάουλ και από τους δύο. Είδαμε εδώ πως ξεκίνησε. Μπράβο στα παιδιά στο Βαν που είδαν τη φάση από την αρχή. Ρομπέρτο Μαντοβάνι και Άλεν εκεί από την αρχή της επίθεσης. Αλληλομαρκάροντας, το πούμε έτσι. Κατοχή για τον Απόλλωνα με τον Γκόρντον. Τίγκας. Τίγκας έδωσε στον Ντόρση, του έγινε το φάουλ, σφυρίχτηκε, πέτυχε και το καλάθι. Μειώνει ο Απόλλωνας στους δύο και ο Ντόρση έχει την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο από την βολή. Εδώ η ασίστα από τον Τίγκα. Το φάουλ που έγινε από τον Σνάιντερ, το είδατε εσείς κάτω αριστερά. Ο Ντόρση πέτυχε το καλάθι. Και πήρε και το φάουλ. 2-10 για το τέλος του αγώνα. Εδώ ο Τζόι Ντόρση. Καλή από Παπαδοπούλου, η οποία βοηθός προβλήνει μαζί με Φίβο Γρίβα αριστερά. Φίβος Γρίβας είναι ο άλλος βοηθός που είναι και προπονητής της Εθνικής e-sport της Εθνικής Κύπρου. Την οποία είδαμε στο 2K να αγωνίζεται τον περασμένο Ιούνιο για πρώτη φορά η Εθνική μας ομάδα στο... e-sport. Ο Φίβος Γρίβας φέτος είναι και στην ομάδα του Απόλλωνα. Λοιπόν, η βολή ήταν άστοχη του Τζόι Ντόρση. Πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με δύο και έχει την μπάλα. Σνάιντερ, καλό το τελείωμά του. Και βάζει την ομάδα της Λάρνακας ξανά σε προβάδισμα 4 πόντων. Τίγκας παίρνει το πίκα από τον Ντόρση, του δίνει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Οκπέιντε, η μπάλα παραμένει στο Απόλλωνα. Ο Ντόρση κάτω από το καλάθι, οι μάχες ομυρικές. Η άμυνα που βγαίνει προς το παρόν όμως, ο Μάρκου θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων και θα μειώσει στον πόντο 72-73. Η ΑΕΚ έβγαλε καλές άμυνες εκεί. Εδώ, επανάληψη. Ο Ντόρση πήρε το επιθετικό rebound. Ο Άλεν στη συνέχεια πήρε ξανά το επιθετικό rebound. Έδωσε assist στον Μάρκου που ξεχασμένος εκεί στην γωνία. Πέτυχε το καλάθι και ο Απόλλωνας μείωσε στον πόντο 72-73, 93 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Έχει δύο να παίρνει η ΑΕΚ και ένα η... Ό,τι βλέπω δηλαδή. Πολύ ωραίο το παιχνίδι που βλέπουμε στη Λεμεσό. Ζωντανά από την Cita Vision, είπαμε κάθε Σάββατο στις 5. Κυπριακό μπάσκετ, ζωντανά από την Cita Vision. Σνάιντερ. Παίρνει το πίκ από τον Παντελή, ο Σνάιντερ που θα χάσει την μπάλα. Ο Πέιντε παλεύει για την κατοχή, θα την πάρει όμως την μπάλα ο Ντόρση, δίνει στον Άλεν. Ο Απόλλωνας ευκαιρία περάσει μπροστά και τα καταφέρνει με τον Άλεν. 74-73 προβάδισμα για την ομάδα της Λεμεσού και time-out που ζητάει ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Προμονητής της ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε την άμυνα του Απόλλωνα που βγήκε, πολύ καλή άμυνα. Ο Κπέιντε και Ντόρση πάλεψαν για την κατοχή. Ο Ντόρση την πήρε την μπάλα, έδωσε στον Άλεν που πέτυχε το καλάθι και έφερε και τα πανηγύρια στον πάγκο της ομάδας του Απόλλωνα. Εδώ ο Τζέφρι Άλεν, μιας και έχουμε time out, ευκαιρία να ρίξουμε και μια ματιά στα στατιστικά. Είπαμε για την ΑΕΚ, ο Ντέιβις είναι πρώτος σκόρ με 24, ο Άλεν με 14, ο Ντόρση με 14, ο Μάρκου με 13. Ο Γκόρτον ακολουθεί με 9, ο Ελευθερίου έχει 8. Ο Ντόρση 14 πόντους και 13 rebound. Πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά του. Ο Άλεν επίσης 14 με 12.
και θα είναι δύσκολη επιλογή του MVP αν κερδίσει ο Απόλλωνας. Σε περίπτωση που κερδίσει η ΑΕΚ, νοείται ότι ο Ντέιβις ήταν ο παίχτης που κάνει τη διαφορά. Από πλευράς Απόλλωνα όμως έχουμε δει τον Άλεν τώρα να κάνει σημαντική συνεισφορά. Και οργανωτικά και εκτελεστικά. Ο Ντόρση επίσης πήρε πάνω του την ομάδα στα τελευταία λεπτά. Πολύ καλές οι άμυνες που έβγαλε η ομάδα και με τον Μάρκου αλλά και με τον Ελευθερίου, προηγουμένως ο Τίγκας. Γενικά τώρα είναι ο Απόλλωνας που είναι μπροστά με έναν πόντο 74-73 και είμαστε 1-15 για το τέλος του αγώνα. 14 δευτερόλεπτα έχει η ομάδα του ΑΕΚ στη διάθεσή της με την επαναφορά από το ύψος του τριπόντου. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος απέναντι από τον Παναγιώτη Μάρκου. Η μπάλα τώρα είναι στον Σνάιντερ. Το στάδιο Γκόρντον. Σνάιντερ, εξαιρετική πάσα στον Ντέιβις που τελειώνει το καλάθι 74-75. Από πλευρά σημαντικότητας αυτή είναι η ασίστ του αγώνα μέχρι στιγμής. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό. Πάσα στον Ντόρση από τον Γκόρντον. Ντόρση θα βάλει ξανά μπροστά τον Απόλλωνα. Το προβάδισμα αλλάζει συνεχώς πλευρές στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Σνάιντερ. Ο Κβέιντε βγάζει έξω. Κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ. 6 για το σιούτ. Θα κάνει αλλαγή ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Εδώ χτύπησε ο Ελευθερίου στο πρόσωπο. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι θα περάσει με την πρώτη ευκαιρία. Στη θέση του Οκπέιντε ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι. Εδώ. Για την άμυνα. 6 δευτερόλεπτα έχει για την επίθεση. 6 δευτερόλεπτα έχει η ΑΕΚ. Με τον Σιζόπουλο να επαναφέρει. Θα δούμε. Σνάιντερ. Έρχεται για το πίκο Ντέιβις. Σνάιντερ πάει προς το καλάθι. Κάνει την προσπάθεια υποπίεση. Κακή η προσπάθειά του. Ο Απόλλωνας έχει την μπάλα στα χέρια. Έχει το προβάδισμα με έναν πόντο. Δεν βιάζεται. Ο Αλέν πρέπει βεβαίως να περάσει τη μεσαία γραμμή. Το κάνει. Ντόρση στον Γκόρντον. Πολύ σημαντική η επίθεση αυτή για τον Απόλλωνα. Άλεν. Έξω στον Γκόρντον. 7 για το σιούτ. Ο Γκόρντον πάει προς το καλάθι. Καλή άμυνα. Επιθετικό rebound από τον Ελευθερίου που τελειώνει την προσπάθεια με εύστοχο σιούτ 2 πόντων και στο συν 3 ο Απόλλωνας. Τεράστιο καλάθι από τον Ραφαήλ Ελευθερίου. Θα το δούμε σε επανάληψη βεβαίως. Προς το παρόν βλέπουμε τις δύο ομάδες που έχουν πάει προς τον πάγκο για το timeout. Εδώ, Γκόρντον. Ο Μαντοβάνι ήρθε. Βγήκε εκτός ρακέτας. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ελευθερίου να πάρει ένα τεράστιο επιθετικό rebound και να πετύχει ένα καθοριστικό καλάθι 2 πόντων. Εδώ ο Ραφαήλ Ελευθερίου πανηγυρίζει με χτύπημα στο στήθος. Και ο Απόλλωνας είναι μπροστά με 78-75. Ένα σερί 4-0 για την ομάδα της Λεμεσού, με το οποίο έχει προβάδισμα 3 πόντων. Ελευθερίου 10 πόντους, 5 rebound, πολύ σημαντική η συνεισφορά του. Double-double η Ντόρση με 16-13 και Άλεν με 14 και 13 rebound. Παναγιώτης Μάρκου επίσης πολύ σημαντικός, 13 πόντους, ο Γκόρντον έχει 9 και ο Τίγκας πέτυχε μεγάλα καλάθια. Από την άλλη η ΑΕΚ έχει πάρει 26 πόντους από τον Ντεζόν Ντέιβις και 11 rebound, 17 πόντους ακολουθεί ο Σνάιντερ. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση στο παιχνίδι μας. Μένουν 10 και μισό περίπου δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πίσω με 3 και έχει την κατοχή. Η επαναφορά που θα γίνει από το ύψος της γραμμής των 3 πόντων με τον Ιάκωβο Παντελή έτοιμος θα επαναφέρει. Να δούμε αν θα επιλέξει ένα γρήγορο σου 2 πόντων και αμέσως φάουλ. Πάντως οι δύο ομάδες έχουν συμπληρωμένα τα ομαδικά τους. Ή θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να στείλει το παιχνίδι στην παράταση με ένα εύστοχο σου 3 πόντων. Πάμε να δούμε. Παντελή επαναφέρει. Καλή άμυνα από τον Απόλλωνα στην επαναφορά. Παντελή με την μπάλα στα χέρια. Σιούτ 3 πόντων για τη σοφάριση. Άστοχος. Το rebound που παίρνει ο Απόλλωνας δεν γίνεται φάουλ από την ΑΕΚ και θα τελειώσει το παιχνίδι με την ομάδα της Λεμεσού να πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ. 78-75 νίκη για την ομάδα της Λεμεσού.
Ο Ιάκωβος Παντελή αποφάσισε να πάρει πάνω του εκεί την φάση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και έτσι η νίκη για τον Απόλλωνα. Με 78-75, ο Απόλλωνας λοιπόν που φτάνει το ρεκόρ του, ανεβάζει το ρεκόρ του στο 6-1, ενώ η ΑΕΚ πέφτει στο 5-3. Ο Απόλλωνας που παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας, θα έχουμε δηλώσεις από τον MVP, τον Joey Dorsey, και από τους δύο προπονητές. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις μέχρι να ετοιμάσουμε το post-game και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό. Μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα, 78-75, και δίπλα μας έχουμε τον MVP της σημερινής αναμέτρησης, τον Joey Dorsey, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους και 13 rebound. Joey, big win today against a team which is also challenging for the title. What's the feeling in the team right now after winning this very important match? The team is good. We've been fighting the whole season, you know, with key additions with me and Jeff Allen playing really well. The bench gave us great support today with Felipe coming off the bench playing really well. This was a tough game today and we fought hard to try to win this one. Είπε ότι η ομάδα πάει πολύ καλά, μαζί με τον Allen δίνουμε τις πολλές βοήθειες. Αναφέρθηκε στον πάγκο, τις βοήθειες που ήρθαν από τον πάγκο και συγκεκριμένα στον Ντίνγκα, τον Φίλιππο Ντίνγκα, που ήρθε και έδωσε σημαντική βοήθεια στην ομάδα του. During the game, I mentioned that your presence is pretty commanding. How are you feeling in this club this year, in a new country, in a new club? You know, given the opportunity to come here and play, I took advantage of it. You know, I want to show everybody that I still have, you know, a lot left to play. I want to dominate the glass and try to dominate the game. And coach, you know, give me the ball inside and let me play my game. And we try and take the game, take it over. Ρωτήσαμε τον Joey για το πώς νιώθει στην ομάδα. Θέλει να δείξει ότι έχει ακόμη παιχνίδι μέσα του. Θέλει να κυριαρχήσει στο γυαλί κάτω από τη ρακέτα. Μίλησε για το πώς νιώθει στην ομάδα της Λεμεσού. And Joey, your team, Apollonas, the last 20 years, it's always been there. They have finals, they have cup wins, but they've never won the championship. See, is that something you players understand and realize? I understand it. When I came here, that was the first question I asked, if they ever won the championship. Everyone know, every team I played on in Europe, you know, I try to win a championship or go to the Final Four or win a cup or whatever. So my time here, I'm trying to win a championship for Apollon the first time. Και τελευταία ερώτηση, that's my final question, so Joey, so thank you very much, and I'll let you go for thank the locker rooms. Ρωτήσαμε τον Joey Dorsey, αν γνωρίζει ότι ο Απόλλωνας δεν έχει χτίσει ποτέ το πρωτάθλημα και το ξέρει, και αυτό παλεύουμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα για την ομάδα της Λεμεσού. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Φώτης Σταγιανός, ο οποίος αμέσως τώρα θα πάρει θέση για το post-game, για τις δηλώσεις. Coach, μεγάλη νίκη σήμερα απέναντι σε μια ομάδα που επίσης εκδικεί τον τίτλο. Πού θεωρείτε ότι κρίθηκε το παιχνίδι πρώτα απ' όλα? Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι καταρχήν που πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέαμα που προσέφεραν. Νομίζω ότι τιμάνε και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα με τον τρόπο που αγωνίζονται. Το παιχνίδι ξέρουμε ότι θα είχε έναν υψηλό βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι, με τη λογική ότι η ομάδα της ΑΕΚ είναι μια ομάδα ποιοτική, με μεγάλη εμπειρία, και η προσθήκη του Ντέιβις ξέραμε ότι θα της προσέδει αυτό που της έλειπε στα τελευταία παιχνίδια. Mm-hmm. Εμείς δυστυχώς για ακόμα μια εβδομάδα είχαμε κάποιες ατυχίες της τελευταίας στιγμής με τραυματισμούς. Προσπαθήσαμε να στήσουμε μια τακτική η οποία να μπορεί να περιορίσει το επιθετικό παιχνίδι κυρίως της ομάδας της Λάρνακας, που βασίζεται πάρα πολύ στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και το σκορ που παίρνει από έξω, κυρίως με τα σουτ των τριών πόντων. Νομίζω τα καταφέραμε, εκτός την έκπληξη που μας δημιούργησε ο Ντέιβις σκοράροντας με μεγάλο ποσοστό και 4 τρίποντα στα 5, το οποίο ήταν η μοναδική παραφωνία στην αμυντική μας τακτική. Άρα νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι που μπορούμε να συζητήσουμε είναι η αμυντική μας τακτική. Το δεύτερο είναι ότι όταν τα πράγματα πήγαν, γυρίσανε υπέρ της ομάδας της ΑΕΚ με τη λογική ότι βρήκανε το σουτ σε μία περίοδο του παιχνιδιού και εμείς κάναμε συνεχόμενα λάθη, δεν πανικοβληθήκαμε. Και εκεί στο τελευταίο κομμάτι έγινε κατάθεση ψυχής από τα παιδιά, γιατί είχαν στερέψει δυνάμεις.
Η συγκέντρωση μας έλειπε γιατί είχαμε κάνει υπερπροσπάθεια, αλλά τα παιδιά βάλαν την ψυχή τους μέσα στο παρκέ και νομίζω ότι μέτρησε και η εμπειρία των δύο παίκτων που έχουμε εμείς, του Άλεν και του Ντόρση, οι οποίοι όπως βλέπετε ποτέ δεν πανικοβάλλονται και πάντως ξέρουν τι θα κάνουν μέσα στο παιχνίδι, παίρνοντας βοήθεια βέβαια και τους υπόλοιπους παίκτες. Αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά στα παιδιά για την προσπάθεια, για την νίκη και για την κατάθεση ψυχής που κάνανε. Μιλήσατε για τους Άλεν και Ντόρση. Ανάφερε και ο Τζόι τον Άλεν και το στοιχείο αυτό. Ανάφερε και τον Φίλιππο Ντίνγκα, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι, νεαρός. Και σε μια ομάδα που έχει ένα μικρό ρόστερ όπως τη δική σας, θεωρώ ότι ήταν μια από τις θετικές εκπλήξεις ή εντυπώσεις σήμερα. Κοιτάξτε, γενικά, να σας πω ότι στη φιλοσοφία μου είναι πάντοτε εκτός από το κοουτσάρο της ομάδας να βοηθάω και νεαρούς παίκτες να εμφανίζονται, να μπολιάζονται μέσα στην ομάδα. Ο Φίλιππος είναι ένα παιδί ο οποίος καταρχήν είναι πολύ καλός χαρακτήρας, έχει σωστή νοοτροπία, δουλεύει σκληρά και φαίνεται ότι είναι έτοιμος να αρπάξει τις ευκαιρίες που του δίνονται στην ηλικία των 18 ετών. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μας είναι ότι δημιουργεί μια παρακαταθήκη για την ομάδα του Απόλλωνα ίσως, αλλά μια μεγαλύτερη για το κυπριακό μπάσκετ. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή δεν πρέπει να υπερθεματίζουμε, θα πρέπει να καταλάβουν οι νεαροί παίκτες ότι θα πρέπει να σκύβουν το κεφάλι, να δουλεύουν σκληρότερα κάθε μέρα, για να μπορέσουν όχι να μένουν στις δάφνες ενός και δύο αγώνων, αλλά να μπορούν να δουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον τους. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ, εύχομαι υγεία σε όλους και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά από τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Φώτη Τακιανό. Και αμέσως τώρα θα έχουμε τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος υπομονετικά περίμενε την σειρά του. Coach, ευχαριστούμε και απολογούμαστε που καθυστερήσαμε και λίγο. Ήρθα σήμερα εδώ στην Λεμεσό. Τι πήγε λάθος τέλος της ημέρας και ο Απόλλωνας εκεί που ήσασταν εσείς μπροστά με 10 και δείχνατε να ελέγχετε το παιχνίδι, βρέθηκε ο Απόλλωνας με το ροζ φύλλο? Σίγουρα είναι το τρίτο παιχνίδι που παίζουμε τις τελευταίες 6 ημέρες. Ήταν σίγουρα και με το παραλίμνη δυσκολευτήκαμε στο τέλος. Μείναμε στο τέλος από δυνάμεις και αυτό μας στέρισε την νίκη, γιατί κάναμε και λάθος επιλογές και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Η κούραση έπαιξε το ρόλο της, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ελέγχαμε το παιχνίδι, μπορούσαμε με μια-δυο καλύτερες επιλογές στην επίθεση και δύο-τρεις καλύτερες άμυνες να κερδίσαμε το παιχνίδι. Κομβικό σημείο ήταν το σούτ του Μάρκου στους που μας πλησίασαν στον έναν πόντο. Εκεί πιστεύω αν παίρναμε το rebound, νομίζω θα κερδίσαμε το παιχνίδι. Σήμερα είδαμε και την ομάδα για πρώτη φορά με τρεις ξένους. Θεωρείτε ότι αυτό θα δούμε καλύτερη την ΑΕΚ συνέχεια γενικά, και, ή καλύτερα να κάνω καλύτερη την ερώτηση, πόσο καλύτερη και διαφορετική θα είναι η ΑΕΚ στη συνέχεια? Εντάξει, σίγουρα πάλι τώρα θα ξαναρχίσουμε από την αρχή να εφαρμόζουμε στις προπονήσεις τη φιλοσοφία μας, να εντάξουμε και τον καινούριο παίχτη στην ομάδα, γιατί με μόλις τρεις προπονήσεις το βάλαμε και έπαιξε. Εντάξει, σίγουρα θέλουμε χρόνο να δουλέψουμε. Το προάθλημα είναι μεγάλο, θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Και ο στόχος μας είναι η νίκη. Coach, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στην ομάδα. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά και από τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Τελειώσαμε και με το post game, ακούσαμε τον Τζόι Ντόρση, ακούσαμε τους προπονητές των δύο ομάδων. Νίκη για τον Απόλλωνα, 78-75 απέναντι στην Πετρολίνα ΑΕΚ. Πολλούς όσους εργάστηκαν εδώ στη Λεμεσό για τη ζωντανή μετάδοση, να έχετε ένα καλό βράδυ.